Διαβάζω από το βιβλίο «Τέχνη και ψευδαίσθηση». Διαβάζω την εισαγωγή, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ως pdf και διαβάζω την εισαγωγή. «Ψυχολογία και ένιγμα του ύφους». Εφόσον η τέχνη συνδέεται με τον ανθρώπινο νου, κάθε επιστημονική μελέτη της τέχνης θα είναι αναπόφευκτα ψυχολογία. Μπορεί βέβαια να είναι και άλλα πράγματα, αλλά ψυχολογία θα είναι οπωσδήποτε. Αυτά μας λέει ο Max Friedlander για την τέχνη και τη γνώση. Η εικόνα της απέναντι σελίδα εξηγεί πιο γρήγορα από ότι οποιαδήποτε λόγια τι είναι αυτό που εννοώ, λέει ο Γκόμπριτς, ως ένιγμα του ύφους. Το σχέδιο του Αλέν συνοψίζει πολύ καθαρά ένα πρόβλημα που απασχολεί γενιές και γενιές ιστορικών της τέχνης. Γιατί δηλαδή διαφορετικές εποχές και διαφορετικοί λαοί έχουν αναπαραστήσει τον ορατό κόσμο με τόσο διαφορετικό τρόπο. Οι πίνακε που σήμερα του θεωρούμε πιστή απεικόνηση τη φύση θα είναι άραγε για τι επερχόμενε γενιέ τόσο λίγο πιστική όσο είναι για μα σήμερα η Αιγυπτιακή ζωγραφική. Είναι όλα τα σχετικά με την τέχνη εντελώ υποκειμενικά ή υπάρχουν και αντικειμενικά κριτήρια. Και αν υπάρχουν, και αν όσα διδάσκονται σήμερα οι σπουδαστέ τη τέχνη καταλήγουν σε πιο πιστέ μιμήσει τη φύση από ό,τι οι συμβάσει των Αιγυπτίων, τι ήταν εκείνο που εμπόδισε του Αιγύπτιου να τα υιοθετήσουν. Μήπως, όπως είπε ο Αλέν, αντιλαμβάνονταν τη φύση με διαφορετικό τρόπο? Μήπως μια τέτοια ποικιλομορφία της καλλιτεχνικής όρασης θα βοηθούσε τελικά να εξηγήσουμε και τις περίπλοκες εικόνες πολλών σύγχρονων καλλιτεχνών? Όλα αυτά είναι ερωτήματα που απασχολούν την ιστορία της τέχνης. Όμω οι απαντήσει δεν μπορούν να δοθούν με τη βοήθεια των μεθόδων τη ιστορία και μόνο. Περιγράφοντα τι αλλαγέ που σημειώνονται, ο ιστορικός της τέχνης έχει ολοκληρώσει το έργο του. Αυτό που εξετάζει είναι οι διαφορές της μιας τεχνοτροπίας από την άλλη, έχοντας καταφέρει να τελειοποιήσει τις μεθόδους περιγραφής, ώστε να ομαδοποιεί, να οργανώνει και να χαρακτηρίζει τα έργα τέχνης που σώζονται. Παρατηρώντας τις κάθε είδους εικόνες σε αυτό το βιβλίο, όλοι μας περισσότερο ή λιγότερο, αντιδρούμε όπως ο της τέχνης στις μελέτες του προσλαμβάνουμε δηλαδή το θέμα μιας παράστασης σε συνδυασμό με την τεχνοτροπία της. Παραδείγματο χάρη ένα κινέζικο τοπίο ή ένα ολλανδικό τοπίο, ένα αρχαίο ελληνικό κεφάλι ή μια προσωπογραφία του 17ου αιώνα. Θεωρώντας αυτές τις κατατάξεις δεδομένες, έχουμε πάψει να αναρωτιόμαστε πώ είναι τόσο εύκολο να λέμε ότι ένα δέντρο είναι ζωγραφισμένο από έναν Κινέζο ή από έναν Ορλανδό. Αν η τέχνη δεν ήταν μόνο ή κυρίως έκφραση προσωπικής οπτικής δεν θα υπήρχε ιστορία της τέχνης. Δεν θα ήταν δεδομένο όπως είναι σήμερα ότι πρέπει να υπάρχει κάποια συγγένεια ανάμεσα σε εικόνες δέντρων ζωγραφισμένες την ίδια λίγο ως πολλή εποχή. Το ξαναλέω. Δεν θα ήταν δεδομένο ότι στις ίδιες εποχές τα δέντρα που έχουν ζωγραφιστεί πρέπει να έχουν και κάποια συγγένεια. Δεν θα ήταν αυτονόητο ότι οι μαθητέ στο σκίτσο του Αλέν θα ζωγραφίσουν τελικά μια χαρακτηριστικά Αιγυπτιακή μορφή. Ακόμα και το αν μια Αιγυπτιακή μορφή φιλοτεχνήθηκε πριν από 3.000 χρόνια ή αποτελεί χθεσινή απομίμηση, θα ήταν δύσκολο να εντοπιστεί. Ο ιστορικό τη τέχνη βασίζεται σε αυτό που είπε κάποτε ο Βέλφλιν, δεν είναι τα πάντα δυνατά σε κάθε περίοδο. Η ερμηνεία αυτού του παράξενου γεγονότο, δηλαδή ότι δεν είναι τα πάντα δυνατά σε κάθε περίοδο, δεν είναι καθήκον του ιστορικού της τέχνης. Τότε όμως πιανού καθήκον είναι. Σε μια παλαιότερη εποχή η μέθοδος αναπαράστασης ήταν αρμοδιότητα του κριτικού της τέχνης. Έχοντας συνηθίσει να κρίνει τα έργα της εποχής του πάνω απ' όλα με όρους αναπαραστασιακής ακρίβειας, αν δηλαδή ήταν αναπαραστατικά ακριβής η εικόνα του έργου σε σχέση με την πραγματικότητα, ο κριτικό δεν είχε καμιά αμφιβολία πω η ικανότητα αυτή είχε ακολουθήσει εξελικτική πορεία. Ξεκινώντα από την υποτυπώδη μίμηση τη πραγματικότητα έω την τελειοποίηση να δοθεί μια ψευδαίσθηση τη πραγματικότητα. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, η Αιγυπτιακή τέχνη υιοθετούσε κάποιες υποτυπώδεις, σχεδόν παιδικές μεθόδους αναπαράστασης. Απλώς και μόνο γιατί δεν γνώριζε άλλες πιο προχωρημένες. Το ξαναλέω σύμφωνα με αυτή την αντίληψη ότι υπάρχει μια διαδικασία από το υποτυπώδες προς το τέλειο. Από το υποτυπώδες προς το τελειοποιημένο. Οι μέθοδοι των Αιγυπτίων θα μπορούσαν να εξηγηθούν, αλλά όχι βέβαια και να επενεθούν σύμφωνα με αυτή την αντίληψη. Ένα από τα σημαντικότερα κέρδη που αποκομίσαμε από τη Μεγάλη Καλλιτεχνική Επανάσταση που σάρωσε την Ευρώπη στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα είναι και το ότι απαλλαχτήκαμε από αυτού του είδου την αισθητική. Η πρώτη προκατάληψη που συνήθως προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε όταν εισάγουμε κάποιον στην τέχνη είναι η πεποίθηση ότι η καλλιτεχνική αξία ταυτίζεται με τη φωτογραφικού τύπου ακρίβεια. Ότι δηλαδή για να έχει ένα έργο τέχνης αξία πρέπει αυτό που μας δείχνει να είναι ακριβές σαν να είναι μια φωτογραφία. Ο μαθητής εκπαιδεύεται βαθμία ώστε να μπορεί να διακρίνει την τεράστια διαφορά που χωρίζει τη δημιουργική έμπνευση του μεγάλου καλλιτέχνη από την απλή εικόνα μιας κάρτ ποστάλ ή μιας φωτογραφίας κομμένης από περιοδικό. Με άλλα λόγια, η αισθητική έχει απορρίψει κάθε ενασχόληση με το πρόβλημα του αν το εργοτέχνη είναι λίγο ή πολύ πιστά αναπαραστατικό της φύσης, των φυσικών πραγμάτων της πραγματικότητας πρόκειται για απελευθέρωση από πολλές απόψεις και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που θα ήθελε να ξαναγυρίσουμε στην παλιά σύγχυση. Καθώς όμως ούτε ο ιστορικός τη τέχνης, ούτε ο κριτικός επιθυμεί να ασχολείται με αυτό το πανάρχιο πρόβλημα, δημιουργείται οπωσδήποτε ένα κενό. Τίνει να επικρατήσει η εντύπωση ότι το θέμα της ψευδέστησης, όντας χωρίς ενδιαφέρον από καλλιτεχνική άποψη, είναι κάτι από ψυχολογική άποψη πολύ απλό. Δεν είναι απαραίτητο να προσφύγουμε στην τέχνη για να δείξουμε πώ η άποψη αυτή είναι ασφαλμένη. Οποιοδήποτε εγχειρίδιο ψυχολογία και να ανοίξουμε, είναι γεμάτο από παραδείγματα που δείχνουν πόσο περίπλοκα είναι αυτά τα ζητήματα. Την εικόνα από το εβδομαδιαίο χιουμοριστικό έντυπο Die Fliegenden Blatter, τα υπτάμενα φύλλα, μπορούμε να τη δούμε είτε σαν κουνέλι, είτε σαν πάπια. Είτε σαν πάπια, είτε σαν λαγό. Ασφαλώ δεν έχουμε την ψευδέστηση ότι πρόκειται για πραγματική πάπια ή για πραγματικό λαγό. Αυτό που βλέπουμε στο χαρτί δεν θυμίζει καν ζώο. Κι όμως δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει πως το σχέδιο μεταμορφώνεται, καθώς το ράμφος της πάπιας μετατρέπεται σε αυτιά του λαγού και μια σχεδόν αδιόρατη γραμμή στο κεφάλι της πάπιας αναβαθμίζεται σε στόμα του λαγού. Αν ξαναδιαβάσουμε το σχέδιο σαν πάπια, η γραμμή αυτή τραβά, άραγε και γι' αυτό το βλέπουμε έτσι περισσότερο την προσοχή μας. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να δούμε τι πραγματικά υπάρχει. Να αποσυνδέσουμε το σχέδιο από την ερμηνεία του. Σύντομα όμως διαπιστώνουμε πως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Μπορούμε βέβαια τώρα να περνάμε με μεγαλύτερη ταχύτητα από τη μια ανάγνωση στην άλλη. Μπορούμε επίσης να θυμόμαστε το λαγό όταν βλέπουμε την πάπια ή την πάπια, όταν βλέπουμε τον λαό. Όμω, όσο και αν εξοικειωθούμε με την εικόνα, διαπιστώνουμε πω παραμένει πάντοτε αδύνατο να πετύχουμε τη διπλή, την ταυτόχρονη δηλαδή, ανάγνωση και των δύο ζώων στην ίδια εικόνα. Όπω θα διαπιστώσουμε, η ψευδέστηση είναι δύσκολο να περιγραφεί ή να αναλυθεί. Όσο και αν έχουμε επίγνωση ότι κάθε εμπειρία πρέπει να είναι και ψευδέστηση, δεν μπορούμε να δούμε με τη στενή έννοια του όρου τον εαυτό μα σε κατάσταση ψευδέστηση. Αν τώρα ο αναγνώστης βρίσκει αυτόν τον ισχυρισμό κάπως ενηγματικό, υπάρχει πάντοτε ένα όργανο ψευδέστησης, πολύ οικείο σε όλους μας, που μπορεί να τον επιβεβαιώσει. Αυτό το όργανο ψευδέστησης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο καθρέφτης του μπάνιου. Αναφέρομαι ειδικότερα στο μπάνιο, γιατί το πείραμα που προτείνω πετυχαίνει καλύτερα αν ο καθρέφτης είναι λίγο θολωμένος από ατμούς. Είναι πράγματι γοητευτικό από την άποψη της ηλουσιονιστικής αναπαράστασης να παρατηρήσει κανείς το κεφάλι του στον καθρέφτη, καθαρίζοντας τους ατμούς από την επιφάνειά του. Μόνο όταν κάνουμε κάτι τέτοιο, συνειδητοποιούμε πόσο μικρή είναι η εικόνα που μας δίνει την ψευδέστηση ότι βλέπουμε τον εαυτό μας πρόσωπο με πρόσωπο. Για την ακρίβεια, η εικόνα που βλέπουμε μέσα στον καθρέφτη από το πρόσωπό μας ή από το κεφάλι μας είναι το μισό του μέγεθος. Δεν θέλω να κουράσω τον αναγνώστη με γεωμετρικές αποδείξεις του γεγονότος, αν και το πράγμα είναι αρκετά απλό, αφού ο καθρέφτης βρίσκεται πάντα στη μέση της απόστασης που με χωρίζει από το είδωλό μου, το κεφάλι που βλέπω μέσα στον καθρέφτη θα είναι το μισό σε μέγεθος από το πραγματικό μου κεφάλι. Παρόλες ωστόσο αυτές οι αποδείξεις και παρά τη γεωμετρία, ο ισχυρισμό μου θα γίνεται πάντοτε δεκτό με ειλικρινή δυσπιστία. Ακόμα και εγώ θα συνεχίσω να επιμένω ότι βλέπω το κεφάλι μου σε φυσικό μέγεθο όταν ξερίζομαι και ότι το μέγεθο στην επιφάνεια του καθρέφτη δεν είναι παρά Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μια ψευδέστηση και να την παρατηρεί ταυτόχρονα. Ερχόμαστε στα έργα τέχνη. Τα έργα τέχνη δεν είναι καθρέφτε, αλλά έχουν κοινή με του καθρέφτε τη φευγαλαία μαγεία τη μεταμόρφωση που είναι δύσκολο να περιγράφει με λόγια. Μία πραγματική αυθεντία της ενδοσκόπησης ήταν ο Κένεθ Κλάρκ. Ο μελετητής αυτός έχει περιγράψει πολύ γλαφυρά πώς απέτυχε όταν προσπάθησε να καταγράψει μια ψευδέστηση. Παρατηρώντας ένα αριστούργημα του Βελάσκουεθ, προσπάθησε να εντοπίσει τι ακριβώς συνέβαινε και οι απλές πινελιές χρώματος στο τελάρο μετατρέπονταν σε όραμα μιας μεταμορφωμένης πραγματικότητας μόλις έκανε μικρά βήματα προς τα πίσω. Όσο όμως κι αν μετακινούνταν ο θεατής πίσω μπρο, δεν μπόρεσε ποτέ να έχει δύο οπτικές εικόνες ταυτόχρονα και επομένω να απαντήσει στο πρόβλημα που τον απασχολούσε. Στο παράδειγμα του Κένεθ Κλάρκ, τα ζητήματα αισθητική και ψυχολογία αλληλοδιαπλέκονται με εξαιρετικά λεπτοφυή τρόπο, άγνωστο φυσικά στα εγχειρίδια ψυχολογία. Συχνά σε αυτό το βιβλίο θεώρησα βολικό να αποσυνδέσω τη συζήτηση για τα οπτικά φαινόμενα από τη συζήτηση για τα έργα τέχνης. Ξέρω ότι ενίοτε αυτό δημιουργεί την εντύπωση πως δεν αποδίδω στα έργα τέχνης τον απαραίτητο σεβασμό, αλλά ελπίζω ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Έστω και αν η αναπαράσταση δεν είναι πάντοτε τέχνη, αυτό δεν την κάνει λιγότερο μυστηριώδη. Θυμάμαι πολύ καλά ότι η δύναμη και η μαγεία της εικονοπλασίας μου αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά όχι βέβαια από τον Βελάσκουεθ αλλά από ένα παιχνίδι σχεδιάσματος που έμαθα από το αναγνωστικό μου. Μια μικρή ομοιοκαταληξία έλεγε πως μπορείς να σχεδιάσεις έναν κύκλο που να παριστάνει να καρβέλει ψωμί τα καρβέλια τότε ήταν ολοστρόγγυλα στη Βιέννη που ζούσα μια καμπύλη πάνω από τον κύκλο μπορούσε να μετατρέψει το καρβέλι σε τσάντα για τα ψώνια. Δύο μικρά τριγωνάκια στο χερούλι της την περιόριζαν σε απλό πουγγί για χρήματα και με την προσθήκη μια ουράς είχε μπροστά σου μια γάτα. Μας θυμίζει το τραγουδάκι τελεία τελεία παύλα γραμμή, έτοιμη είναι η κεφαλή, στενός λαιμός, στενή κοιλία, έτοιμη κυρία Αμαλία. Εκείνο που με είχε συναρπάσει ήταν η δύναμη της μεταμόρφωσης. Η ουρά κατέστρεφε το πουγγί και δημιουργούσε τη γάτα. Δεν μπορούσες να έχεις το ένα χωρίς να εξαλείψεις το άλλο. Στο βαθμό που απέχουμε πολύ από το να κατανοήσουμε εις βάθος αυτή τη διαδικασία, πώς μπορεί να ελπίζουμε κάτι τέτοιο όταν βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πίνακα του Βελάσκουεθ. Όταν άρχισα τις ερευνές μου, δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα με οδηγήσει το θέμα της ψευδέστησης. Το μόνο που μπορώ να συστήσω στον αναγνώστη ο οποίος θέλει να με ακολουθήσει σε αυτή την εξερεύνηση είναι να ασκηθεί στο παιχνίδι της αυτοπαρατήρησης. Όχι τόσο σε σχέση με τα μουσεία, όσο στην καθημερινή του επαφή με κάθε είδους εικόνα. Από την αίθουσα αναμονής στο γιατρό μέχρι την ώρα που στέκεται όρθιο στο λεωφορείο. Όσα βλέπεις στους χώρους αυτούς δεν μπορούν οπωσδήποτε να καταταγούν στα έργα τέχνης αν και δεν αποκλείεται να είναι πιο λειτουργικά και σημαντικά από κάποια κακομήρικα έργα τέχνης που απλώς πυθικίζουν τα ευρήματα και τις τεχνικές επινοήσεις ενός Βελάσκουε. Εξετάζοντας το έργο ζωγράφων τώρα που υπήρξαν μεγάλοι καλλιτέχνε, αλλά και μεγάλοι ηλουζιονιστές, δεν είναι πάντοτε εύκολο να ξεχωρίσει κανείς τη μελέτη της τέχνης από τη μελέτη της ψευδέστησης. Αισθάνομαι πάντως την ανάγκη να δηλώσω ξεκάθαρα πως το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί ρητή ή συγκαλυμμένη συνηγορία υπέρ της χρήσης ηλουζιονιστικών τεχνασμάτων στη ζωγραφική της εποχής μας. Θεωρώ και εγώ βέβαια γεγονός ότι οι επινοήσεις και τα εφέτα σχετικά με την αναπαράσταση που αποτελούσαν τη δόξα ορισμένων παλαιών ζωγράφων αποτελούν πλέον κοινοτοπίες. Πιστεύω ωστόσο ότι υπάρχει κίνδυνο να χάσουμε την επαφή μα με του μεγάλου δασκάλου του παρελθόντος αν δεχτούμε τη θεωρία που είναι σήμερα τη μόδα πω αυτά τα ζητήματα δεν είχαν καμιά σχέση με την τέχνη. Ο λόγο για τον οποίο η αναπαράσταση τη φύση μπορεί σήμερα να θεωρείται τετριμένη, οφείλει να απασχολεί ιδιαίτερα τον ιστορικό τη τέχνη. Ποτέ κατά το παρελθόν η εικόνα δεν ήταν τόσο φτηνή, με κάθε έννοια του όρου όσο είναι στη σημερινή εποχή μας. Ζούμε περικυκλωμένοι από αφήσει και διαφημίσεις, από κόμιξ και εικονογραφημένα έντυπα, στην οθόνη τη τηλεόραση και στον κινηματογράφο, στα γραμματόσημα και στη συσκευασία των προϊόντων, αναπαριστώνται όψει τη πραγματικότητα. Η ζωγραφική διδάσκεται στο σχολείο και ασκείται στο σπίτι για λόγου θεραπευτικού ή απλώ για να περνάει ώρα. Ένα μέτριο σημερινό εραστέχνη ζωγράφο είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τεχνικέ και τεχνάσματα που θα φαίνονταν μαγικά στον Τζότο. Ακόμα και οι χονδροειδεί παραστάσει που συναντάμε σε ένα κουτί από Cornflakes θα άφηναν άφωνου του συγχρόνους του Τζότο. Δεν ξέρω αν κάποιοι συμπεραίνουν από αυτό ότι το κουτί των κορνφλέιξ είναι ανώτερο από έναν πίνακα ζωγραφική του Τζότο. Εγώ πάντω δεν ανήκω σε αυτού. Απλώ πιστεύω πως ο θρίαμβος και η εκλαήκευση της αναπαραστασιακής δεξιότητας θέτουν κάποια προβλήματα για τον κριτικό και τον ιστορικό της τέχνης που πρέπει να τα εξετάσει σοβαρά. Οι Έλληνες έλεγαν ότι η απαρχή της γνώσης βρίσκεται στην έννοια του θαυμαστού και ότι αν πάψουμε να θαυμάζουμε, κινδυνεύουμε να πάψουμε και να θέλουμε να γνωρίσουμε. Αυτό που κυρίως επιδιώκω εδώ είναι να αποκαταστήσω την αίσθησή μας του θαυμαστού μέσω της ικανότητας του ανθρώπου να παράγει με φόρμες, με γραμμές, με σκιές και χρώματα αυτά τα γεμάτα μυστήριο φαντάσματα της πραγματικότητας που αποκαλούμε εικόνες γράφει ο Πλάτωνας στο σοφιστή εισαγωγικά Άραγε δεν θα πούμε πως κατασκευάζει από τη μια μεριά ένα πραγματικό σπίτι με την οικοδομική και από την άλλη μεριά ένα άλλο με τη ζωγραφική. «Και αυτό που είναι καμωμένο με τη ζωγραφική μοιάζει με ένα είδος όνειρο ανθρώπινο για ξυπνητούς», κλείονται εισαγωγικά. Πρόκειται ίσως για την καλύτερη περιγραφή της έννοιας του θαυμαστού στην τέχνη. Η αξία της δεν μειώνεται από το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις ονειροφαντασίες εμείς τις εξοβελίζουμε από το πεδίο της τέχνης ως απλά υποκατάστατα ονείρων. Ακόμα και αυτά τα κατώτερα είδη εικόνων μπορούν, αν αξιοποιηθούν σωστά να αποτελέσουν έναυσμα για σκέψη. Όπως ακριβώς η μελέτη της ποιήσης παραμένει ελλειπής, χωρίς κάποια γνώση της γλώσσας της πεζογραφίας, έτσι και η μελέτη της τέχνης θα συμπληρώνεται πιστεύω και περισσότερο από την εμβάθυνση στη γλώσσα των εικόνων. Ήδη η εικονολογία ανοιχνεύει την αλληγορική και συμβολική λειτουργία των εικόνων, τη σχέση τους με ό,τι θα μπορούσε να ονομαστεί αόρατος κόσμος των ιδεών ο τρόπος με τον οποίο η γλώσσα της τέχνης αναφέρεται στον ορατό κόσμο είναι τόσο προφανής αλλά και τόσο μυστηριώδης ταυτόχρονα ώστε παραμένει σχεδόν άγνωστος με εξαίρεση τους ίδιους καλλιτέχνες που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα χωρίς πάντοτε να τη γνωρίζουν από γραμματική και σημειολογική άποψη. Τα βιβλία καλλιτεχνών και καθηγητών της τέχνης που προορίζονται για τους σπουδαστές αλλά και για τους απλούς φιλότεχνους περιέχουν πολλές πρακτικές γνώσει και οδηγίε. Εγώ, λέει ο Γκόμπριτς, που δεν είμαι καλλιτέχνη, δεν σκοπεύω να επεκταθώ σε τεχνικά ζητήματα που υπερβαίνουν τις ανάγκες της επιχειρηματολογίας μου. Θα ήμουν πάντως ευτυχής αν κάθε κεφάλαιο αυτού του βιβλίου ήταν και ένα υποστήριγμα της τόσο αναγκαίας γέφυρας ανάμεσα στην ιστορία της τέχνης και στον καλλιτέχνη με τα προβλήματά του. Το ζητούμενο είναι να συζητήσουμε ορισμένα προβλήματα σε μια γλώσσα κατανοητή στους ιστορικούς της τέχνης, κατανοητή στους καλλιτέχνες και γιατί όχι σε όσους μελετούν επιστημονικά το ζήτημα της αντίληψης. Ο αναγνώστης που θέλει να περάσει κατευθείαν στο ζουμί, καλά θα κάνει να πάει από εδώ κατευθείαν στο κεφάλαιο 1. Υπάρχει όμως μια παλιά παράδοση, τόσο παλιά όσο και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, που επιτάσσει πριν κάποιος ασχοληθεί με ένα φιλοσοφικό πρόβλημα και πριν προτείνει νέες λύσεις, να παραθέτει πρώτα μια κριτική επισκόπηση της ιστορίας του προβλήματος. Έτσι λοιπόν στα υπόλοιπα μέρη αυτής της εισαγωγή θα αναφερθώ σύντομα στην εξέλιξη των απόψεων για το καλλιτεχνικό ύφο και θα εξηγήσω πώς η ιστορία της αναπαράστασης στην τέχνη συναρθρώθηκε όλο και περισσότερο με την ψυχολογία της αντίληψης. Το τελευταίο μέρος ειδικότερα είναι αφιερωμένο στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα και στην διάταξη της ύλη αυτού του βιβλίου. Ξεκινάμε από τη λέξη στυλ. Η λέξη στυλ, που σημαίνει ύφο ή τεχνοτροπία, προέρχεται από το στήλους, το όργανο δηλαδή γραφής των Ρωμαίων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τον όρο και με την έννοια της ρέουσας, της καλής πένας, όπως τα λέγαμε σήμερα. Η κλασική παιδεία στηριζόταν στην ικανότητα του σπουδαστή να εκφράζεται και να πείθει. Γι' αυτό και οι δάσκαλοι της ρητορικής έδιναν πάντοτε μεγάλη έμφαση στα ζητήματα του ύφου. Οι απόψει των δασκάλων αυτών, πλούσιε καθώ ήταν σε ιδέε για την τέχνη και την έκφραση γενικότερα, άρχισαν σημαντική και παρατεταμένη κυρίω επίδραση στην κριτική. Οι προσπάθειέ του επικεντρώνονταν συνήθω στο να αναλύσουν τι ψυχολογικέ επιπτώσει των ποικίλων υφολογικών ευρημάτων και παραδόσεων με επακόλουθο τη διαμόρφωση μιας πλούσιας ρολογίας για την περιγραφή των εκφραστικών κατηγοριών. Παράδειγμα, κομψό, μεγαλοπρεπές, πομπόδες, συγκαταβατικό κλπ. Χωρί κλ. Χωρίς αυτούς, τους δασκάλους, οι διάφοροι προσδιορισμοί του ύφους ίσως να μην είχαν ποτέ επεκταθεί στις καστικές τέχνες. Αναζητώντας γλαφυρούς χαρακτηρισμούς για το ύφος, οι συγγραφείς που ασχολήθηκαν με τη ρητορική συνήθιζαν να κάνουν παραλληλισμούς με τη ζωγραφική και την Παράδειγμα Παραδείγματο χάρη, ο Κουιντιλιανό. Προκειμένου να περιγράψει την εμφάνιση τη λατινική ρητορική τέχνη και την εξέλιξή τη από την τραχιά ορμητικότητα στην εξευγενισμένη κομψότητα, παραθέτει μια σύντομη ιστορία τη τέχνη και μιλάει από την ακαμψία της αρχαϊκής γλυπτικής έως την γλυκύτητα και την απαλότητα των μεγάλων καλλιτεχνών του 4ου αιώνα π.Χ. Όσο και αν είναι εγωιτευτικέ αυτέ οι αναδρομέ, χαρακτηρίζονται συχνά από σύγχυση, την οποία μα την έχουν κιόλα κληροδοτήσει. Τα προβλήματα τη έκφραση σπανίω είναι ανεξάρτητα από τα προβλήματα τη καλλιτεχνική δεξιότητα. Εκείνο που εμφανίζεται ω πρόοδο από την άποψη του χειρισμού ενό μέσου, μπορεί, αν το δούμε από άλλη οπτική γωνία, να θεωρείται κενή περιεχομένου δεξιοτεχνία. Μια δεξιοτεχνία δηλαδή καλή μεν, αλλά χωρί περιεχόμενα. Στι συγκρούσει ανάμεσα στι διάφορε σχολέ ρητορική χρησιμοποιούνται συχνά παρόμοια επιχειρήματα ηθικού χαρακτήρα. Η ασιατική μεγαλοστομία, ας πούμε, αποδοκιμάζεται ω ένδειξη ηθική παρακμή. Ενώ η επάνωδο σε αμυγό αρτικό λεξιλόγιο χαιρετίζεται ω ηθική νίκη. Σε ένα δοκίμιο του Σενέκα, ο εκφυλισμό του ύφου από τον Μεκίνα στιγματίζεται ως φαινόμενο μιας διεφθαρμένης κοινωνίας, για την οποία η επιτίδευση και οι δυσνόητες φράσεις έχουν μεγαλύτερη αξία από ότι η σαφήνεια και η διάβγεια των νοημάτων. Υπήρχε βέβαια και ο αντίλογος. Σε έναν διάλογό του περιορυτορικής ο Τάκητος αντικρούει τις ιερεμιάδες της εποχής του που καταδίκαζαν το μοντέρνο ύφο. Οι κεριαλάζουν υποστηρίζει και μαζί τους αλλάζουν και τα αυτιά μας, απαιτούμε νέο ύφο στους λόγους που εκφωνούνται. Αυτή η αναφορά στις συνθήκες της εποχής και στη διαφοροποίηση που επέρχεται στα αυτιά είναι ίσως η πρώτη, έστω και φευγαλέα, επαφή ανάμεσα στην ψυχολογία του ύφους και στην ψυχολογία της αντίληψης. Άλλη ανάλογη αναφορά στα κείμενα της αρχαιότητας για την τέχνη, εγώ τουλάχιστον δεν έχω υπόψη μου. Όχι ότι η αρχαιότητα αγνοούσε τη σημασία της δεξιότητας του καλλιτέχνη για την ψυχολογία της αντίληψης, Μάλιστα σε έναν από τους φιλοσοφικούς διαλόγους του Κικέρωνα, τα ακαδημαϊκά, γίνεται λόγος για την αισθητηριακή αντίληψη ως πηγή γνώσης. Στον σκεπτικιστή που αμφισβητεί τη δυνατότητα οποιασδήποτε γνώσης, υπενθυμίζεται η οξύτητα και η τελειότητα της όρασής μας. Αναφωνεί ένας συνομιλητής. Πόσα πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε τα βλέπουν οι ζωγράφοι μέσα από τις σκιές και τις προβολές. Για να το υπενθυμίσουν βέβαια σύντομα ότι το επιχείρημά του αποδεικνύει απλώς πόσο κακή θα πρέπει να είναι η όραση του Μέσου Ρωμαίου αφού ελάχιστη από τους ζωγράφου είναι Ρωμαίοι. Τίποτα ωστόσο δεν δείχνει ότι η κλασική αρχαιότητα είχε πλήρη συνείδηση των επιπτώσεων αυτής της επισήμανσης. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται παραμένει αναπάντητο. Η ικανότητα των καλλιτεχνών να μιμούνται την πραγματικότητα οφείλεται στο ότι βλέπουν περισσότερα από ότι ο μέσος άνθρωπος ή αντιστρόφως βλέπουν περισσότερα γιατί έχουν το χάρισμα και την ικανότητα της μίμησης. Και οι δύο αυτές απόψεις έχουν υπέρ τους κάποια επιχειρήματα που προέρχονται από κοινέ σε όλους μας εμπειρίες. Προφανώς οι καλλιτέχνε μαθαίνουν παρατηρώντας επίμονα τη φύση. Αλλά βέβαια ποτέ η παρατήρηση και μόνο δεν είναι αρκετή για να γίνει κάποιος καλλιτέχνης. Κατά την αρχιότητα η αξιοποίηση της ψευδέσεις στην τέχνη ήταν τόσο πρόσφατο επίτευγμα ώστε η συζήτηση για τη ζωγραφική και τη γλυπτική έτεινε αναπόφευκτα να επικεντρώνεται στο θέμα της μίμησης. Έτσι, ο Πλήνιος διηγείται την ιστορία της γλυπτικής και της ζωγραφικής σαν μια ιστορία επινοήσεων και ανακαλύψεων, αποδίδοντας σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες τα διαδοχικά επιτεύγματα ως προς την απόδοση της φύσης. Λέει, ο Πολύγνοτος ήταν ο πρώτος που ζωγράφισε μορφές με ανοιχτό το στόμα και με δόντια. Ο Γλύπτης Πυθαγόρας ήταν ο πρώτος που έδωσε στα έργα του φλέβες και νεύρα. Ο ζωγράφος Νικίας ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να αποδώσει το φως και τη σκιά. Στην αναγέννηση τώρα ο Βαζάρη περιέγραψε την πορεία της τέχνης από τον 13ο έως τον 16ο αιώνα δίνοντας έμφαση στη συνεισφορά συγκεκριμένων καλλιτεχνών στην υπόθεση της αναπαράστασης. Κατά τον Βαζάρη, η τέχνη αναδύθηκε από τις ταπεινές απαρχές της στα όρια της τελειότητας, γιατί κάποιες μεγαλοφίες, όπως ο Τζότο, έδεσαν τα θεμέλια στα οποία έχτισαν οι άλλοι. Έτσι, για τον μυστηριώδη Στέφανο Νταβερόνα διαβάζουμε στον Βαζάρη. Αν και οι προσπάθειέ του για απόδοση των μορφών με προοπτική βράχυνση παρουσιάζουν σοβαρέ αδυναμίε, λόγω των δυσκολιών που είχε στην εκτέλεση, Ωστόσο, όντα ο πρώτο που ερεύνησε αυτέ τι δυσκολίε, είναι πολύ πιο αξιομνημόνευτος από ό,τι εκείνοι που τον ακολούθησαν με ένα πιο μεθοδικό και πειθαρχημένο ύφο. Τι λέει εδώ ο Βαζάρη, αντιμετώπιζε την ανακάλυψη των μεθόδων αναπαράσταση σαν τόσο μεγάλο και δύσκολο συλλογικό εγχείρημα ώστε να είναι απαραίτητο ένα κάποιο καταμερισμό εργασία. Για τον Ταντέο Γκάντι, γράφει ο Ταντέο υιοθέτησε την τεχνοτροπία του Τζότο, αλλά δεν την βελτίωσε σημαντικά, παρά μόνον ως προς το χρώμα και το έκανε πιο ζωηρό και πιο διαβιές. Ο Τζότο είχε δώσει τόση μεγάλη σημασία στο να βελτιώσει άλλες πλευρές της τέχνης, της ζωγραφικής, ώστε στα χρώματά του ήταν απλώς επαρκής. Έτσι ο Ταντέο, που είχε ήδη γνωρίσει και αφομοιώσει τα επιτεύγματα του Τζότο, είχε πια την άνεση να προσθέσει τη δική του συμβολή και να βελτιώσει το χρώμα. «Ελπίζω», λέει ο Γκόμπριτς, να αποδείξουμε όσα θα ακολουθήσουν ότι η άποψη αυτή δεν είναι σε καμιά περίπτωση τόσο αφελή όσο φαίνεται ορισμένε φορέ. Φαίνεται αφελής μόνο και μόνο επειδή ο Βαζάρη δεν μπορούσε να αποσυνδέσει την ιδέα τη καλλιτεχνική επινόηση και ανακάλυψης από τη μίμηση τη φύση. Η αντίφαση αυτή είναι ιδιαίτερα φανερή σε όσα αναφέρει ο Βαζάρη για τον Μαζάτσο, στον οποίο αποδίδει την ανακάλυψη ότι η ζωγραφική δεν είναι τίποτε άλλο παρά απεικόνηση όλων των ζωντανών πραγμάτων της φύσης μέσω του σχεδίου και του χρώματος, τα οποία επίσης προέρχονται από την ίδια τη φύση. Και συνεχίζει. Ο Μαζάτσο συνήθιζε να αποδίδει τα ρούχα με λίγες πτυχώσεις, να πέφτουν αρκετά ελεύθερα, όπως ακριβώς είναι στο φυσικό τους. Η συνήθεια του αυτή αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη για τους μεταγενέστερους καλλιτέχνες και επομένως αξίζει να του πιστώσει κανείς την ανακάλυψή της δικαιολογημένο αναγνώσεις θα αν μπορούσε να αναρωτηθεί τι ήταν αυτό που εμπόδιζε τους ζωγράφους πριν από το μαζάτσο να αποδώσουν το φυσικό ελεύθερο πέσιμο των ρούχων. Η διατύπωση αυτού του ερωτήματος και οι πρώτες προσπάθειες να απαντηθεί συνδέονται ακόμα και σήμερα με την ακαδημαϊκή παράδοση στη διδασκαλία της τέχνης. Το ερώτημα «Τι σημαίνει παρατηρώ τη φύση» αυτό που σήμερα ονομάζεται ψυχολογία της αντίληψης, Πρώτο εμφανίστηκε με τη μορφή πρακτικού προβλήματο στη διδασκαλία τη τέχνη. Ο ακαδημαϊκός δάσκαλο που επιζητούσε την ακρίβεια τη αναπαράσταση ανακάλυπτε, όπω ανακαλύπτουμε και εμεί σήμερα, ότι οι δυσκολίε των μαθητών του οφείλονταν στην ανυκανότητά του όχι μόνο να αντιγράψουν, αλλά και να δουν τη φύση. Στι αρχέ του 18ου αιώνα, ο Τζόναθαν Ρίτσαρτσον παρατηρούσε σχετικά. Κανεί δεν βλέπει πώ είναι τα πράγματα αν δεν ξέρει πως πρέπει να είναι. Το ότι το αξίωμα αυτό ισχύει γίνεται φανερό αν δει κανείς το ακαδημαϊκό σχέδιο κάποιου που αγνοεί τη δομή του ανθρώπινου σώματος. Αγνοεί τη δομή των αρθρώσεων και της ανατομίας γενικά, σε αντιπαραβολή με το σχέδιο κάποιου που γνωρίζει και καταλαβαίνει πολύ καλά όλα αυτά. Και οι δύο βλέπουν το ίδιο πράγμα, αλλά ο καθένας με διαφορετικό μάτι. Τέτοιου τύπου παρατηρήσεις δεν απήχαν πολλοί από την άποψη ότι οι αλλαγέ στο ύφο όπω τι είχε περιγράψει ο Βαζάρη δεν οφείλονταν μόνο σε αυξημένη δεξιότητα, αλλά και σε διαφορετικού τρόπου να βλέπει κανεί τον κόσμο. Ήδη από τον 18ο αιώνα, σε μια από τι παραδόσει του στη Βασιλική Ακαδημία, ο ακαδημαϊκό δάσκαλο Τζέμι Μπάρι απορούσε για την πληροφορία του Βαζάρη ότι η Παναγία Ρουτσελάη του Τσιμαμπούε τη θεωρούσαν αριστούργημα τον 13ο αιώνα. Λέει, οι μεγάλες αδυναμίες αυτού του έργου του Τσιμαμπούε θα μπορούσαν να κάνουν κάποιον να πιστέψει πως ο καλλιτέχνης δεν είχε ουσιαστικά εικόνα της φύσης όταν το ζωγράφησε. Η μίμηση ωστόσο στην παλαιότερη τέχνη θυμίζει τη σχετική διαδικασία στα παιδιά. Τίποτα δεν είναι ορατό ακόμα και στον καθρέφτη, αν δεν είναι από πριν γνωστό και ζητούμενο. Οι άπειρε διαφορέ μεταξύ των περιόδων γνώση και άγνοια δείχνουν σε ποιο βαθμό η επέκταση ή περιστολή του οπτικού μα πεδίου Εξαρτάται από αρκετού άλλου παράγοντε πέρα από τη φυσική μα όραση. Οι άνθρωποι σε διαφορετικέ εποχέ έβλεπαν και θαύμαζαν περιορισμένα επειδή γνώριζαν περιορισμένα. Κάτω λοιπόν και από την επίδραση των νέων επιστημονικών δεδομένων για την όραση και την παρατήρηση, τα ζητήματα αυτά απασχολούσαν πολύ του καλλιτέχνε των αρχών του 19ου αιώνα, έλεγε ο Κόνσταμπολ με το γνωστό γλαφυρό του ύφο η τέχνη να διαβάζει στη φύση είναι κάτι που πρέπει κανείς να το μάθει με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνει και την τέχνη να διαβάζει τα ιερογλυφικά των Αιγυπτίων. Πρόκειται για μια κατεξοχήν εχμερή παρατήρηση, αν λάβει κανείς υπόψη ότι δεν απευθύνεται τόσο στους άλλους καλλιτέχνες όσο στο κοινό. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο Κόνσταμπολ είναι ότι το κοινό δεν έχει δικαίωμα να κρίνει την πιστότητα ή μη ενός πίνακα γιατί η οπτική του συσκοτίζεται από άγνοια και από προκαταλήψεις. Το 1843 ο Ράσκιν έγραψε το έργο του «Σύγχρονη ζωγράφη» για να υπερασπιστεί τον Τέρνερ με βάση ακριβώς αυτή την άποψη. Η πραγματεία του Ράσκιν είναι ίσως η τελευταία και πιστικότερη απόπειρα να ερμηνευτεί η ιστορία της τέχνης με βάση την πορεία προς την οικαστική αλήθεια σύμφωνα με την παράδοση του Πλίνιου και τη Βαζάρη. Ο Τέρνερ είναι ανώτερος από τον Κλοντ Λορέν ή τον Καναλέτο, υποστηρίζει ο Ράσκιν, γιατί είναι φανερό πως γνωρίζει περισσότερα από ότι εκείνη για τη φύση και τα οπτικά εφέ. Αυτή όμως η αλήθεια της φύσης δεν είναι ευδιάκριτη στις ακαλλιέργητες αισθήσει. Αν ο κριτικό αναλύσει τη δομή των κυμάτων και του συνεφιασμένου ουρανού, των βράχων και τη βλάστηση, θα αναγνωρίσει τελικά πω ο Τέρνερ είναι πάντοτε σωστό. Η πρόοδο τη τέχνη μετατρέπεται έτσι σε αγώνα κατά των προκαταλήψεων τη παράδοση. Είναι αργή επειδή είναι δύσκολο να αποσυνδέσουμε αυτό που πραγματικά βλέπουμε από αυτό που απλώς γνωρίζουμε. Να ανακτήσουμε με άλλα λόγια το αθώο μάτι που απαιτείται. Και το αθώο μάτι το έκανε ευρύτερα γνωστό ο Ράσκιν. Χωρίς να το γνωρίζει, ο Ράσκιν προσέφερε έτσι το εκρηκτικό μείγμα που θα στον αέρα το οικοδόμημα της ακαδημαϊκής τέχνης και της διδασκαλίας. Για τον Μπάρι, η απλή επάνωδος στη φυσική μας όραση δεν ήταν σε θέση να δώσει τίποτα καλύτερο από την Παναγία Ρουτσελάη. Για τον Ράσκιν και τους επιγόνους του, στόχος του καλλιτέχνη έπρεπε να είναι η επάνωδος στην άδολη αλήθεια της φυσικής όρασης. Η ανακαλύψη των επενσιονιστών και οι ζωηρέ συζητήσει που αυτές προκάλεσαν αύξησαν το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών και των κριτικών για τα μυστήρια της αντίληψης. Είχαν άραγε δίκιο οι εμπερσιονιστέ όταν ισχυρίζονταν ότι έβλεπαν τον κόσμο όπω τον ζωγράφιζαν, ότι αναπαρήγαγαν την εικόνα στον αμφιβληστροειδή. Αυτό ήταν ο στόχο προ τον οποίο έτεινε ολόκληρη η ιστορία τη τέχνη. Θα έλυνε τελικά η ψυχολογία τη αντίληψη στα προβλήματα του καλλιτέχνη. Η σχετική συζήτηση αποκάλυψε αυτό που ήταν αναπόφευκτο να αποκαλύψει. Ότι δηλαδή η επιστήμη είναι ουδέτερη και ότι ο καλλιτέχνης, αν θέλει να επικαλείται τα πορίσματά της, πρέπει να διακινδυνεύσει. Η διάκριση ανάμεσα στο τι πραγματικά βλέπουμε και τι νοητικά συμπεραίνουμε, είναι τόσο παλιά όσο και η συζήτηση για την ανθρώπινη αντίληψη. Ο Πλίνιος συμπυκνώνει τις σχετικές απόψεις της κλασικής αρχαιότητας όταν γράφει ότι «Ο νους είναι το πραγματικό όργανο όρασης και παρατήρησης, τα μάτια λειτουργούν σαν σκεύος που υποδέχεται και μεταβιβάζει το ορατό μέρος όσων συνειδητοποιούμε. Στα 150 μετά ο Πτολεμαίος αφιερώνει αρκετά αποσπάσματα από τα οπτικά του στον ρόλο που διαδραματίζει η κρίση στη διαδικασία της όρασης. Ο μεγαλύτερος άραβας μελετητής του θέματος, ο Αλζάχεν, πέθανε το 1038, δίδαξε στη Μεσαιωνική Δύση τη διάκριση μεταξύ αίσθησης, Γνώσει και συνεπαγωγή, που αποτελούν όλε στοιχεία τη αντίληψη. Λέει, τίποτα από όσα βλέπουμε δεν γίνεται αντιληπτό μόνο με την αίσθηση τη όραση εκτό από το φω και τα χρώματα. Τα προβλήματα που έθετε αυτή η παράδοση επανήλθαν στο προσκήνιο όταν ο Τζον Λοκ αρνήθηκε την ύπαρξη σύμφωτων εννοιών και ισχυρίστηκε ότι όλες μας οι γνώσεις αποκτώνται μέσω των αισθήσεων. Αν όμω το μάτι αντιδρά μόνο στο φω και στα χρώματα, από πού προέρχεται η γνώση μα για την τρίτη διάσταση. Στο έργο του Νέα Θεωρία τη Όραση, που εκδόθηκε το 1709, ο Μπέρκλεϊ επανήλθε στο πρόβλημα για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η γνώση μας του χώρου και του όγκου δεν μπορεί να αποκτηθεί παρά μόνο μέσω της αίσθησης της αφής και της κίνησης. Αυτή η αναφορά σε αισθητηριακά δεδομένα που ξεκίνησε με τους Άγγλους εμπειριστές εξακολουθούσε να κυριαρχεί στις ψυχολογικές έρευνες έως και τον 19ο αιώνα, οπότε και αναπτύχθηκε η επιστήμη της οπτικής από τον Χέλμχολτς και άλλους. Ούτε όμως ο Μπέρκλεϊ, ούτε ο Χέλμχολτς έκαναν το λάθος να μπερδέψουν την όραση με την οπτική εντύπωση. Αντιθέτως, η διάκριση ανάμεσα σε ό,τι ονομάζουμε συχνά εντύπωση, που είναι η απλή καταγραφή των ερεθισμάτων και την νοητική διεργασία της αντίληψη που κατά τον Χέλμχολτς στηρίζεται στην ασύνηδη συνεπαγωγή, αποτελούσε κοινό τόπο για την ψυχολογία του 19ου αιώνα. Δεν ήταν λοιπόν δύσκολο να αντικρουστούν τα ψυχολογικά επιχειρήματα των εμπρεσιονιστών, ότι οι πίνακε του έδειχναν τον κόσμο όπω πραγματικά τον βλέπουμε, με εξίσου ισχυρά ψυχολογικά επιχειρήματα για την εξάρτηση τη παραδοσιακή τέχνη από τι νοητικέ διεργασίε. Στην πορεία αυτή τη διαμάχη που άρχισε γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, η γενική και βολική έννοια τη μίμηση κατέρευσε, αφήνοντα καλλιτέχνε και κριτικού σε σύγχυση. Σημαντικό από αυτή την άποψη είναι ο ρόλο ορισμένων Γερμανών στοχαστών. Ένα από αυτού, ο Κόνραντ Φίντλερ. Ο Φίντλερ επέμενε πω σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίζονταν οι εμπρεσιονιστέ, ακόμα και η πιο απλή αισθητηριακή αντίποση, που μοιάζει με πρώτη ύλη των νοητικών διεργασιών, είναι ήδη ένα νοητικό γεγονό ενώ αυτό που ονομάζεται εξωτερικός κόσμος είναι στην πραγματικότητα προϊόν σύνθετων ψυχολογικών διαδικασιών. Ένας φίλος τώρα του Φίτλερ, ο νεοκλασικός γλύπτης Άντολφ Βον Χίλντεμπραντ, επιχείρησε να αναλύσει αυτές τις διαδικασίες σε ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Το πρόβλημα της μορφής στις εικαστικές τέχνες». Το βιβλίο εκδόθηκε στα 1893 και προκάλεσε το ζωερότατο ενδιαφέρον μια ολόκληρη γενιά. Ο Χίλντεμπραντ αμφισβήτησε επίση τα ιδεώδη του επιστημονικού νατουραλισμού, επικαλούμενο την ψυχολογία ακριβώ τη αντίληψη. Αν επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τι νοητικέ μα εικόνε στα συστατικά του στοιχεία, θα δούμε ότι αποτελούνται από αισθητηριακά δεδομένα που απορρέουν από την όραση, αλλά και από αναμνήσεις αφής και κίνησης. Παραδείγματος χάρη, Μία σφαίρα εμφανίζεται στο μάτι σαν επίπεδο δίσκος. Η αφή είναι εκείνη που μα πληροφορεί για τι ιδιότητε του χώρου και του σχήματο. Κάθε απόπειρα του καλλιτέχνη να απεκδηθεί αυτέ τι γνώσει είναι μάταιη, αφού χωρί αυτέ δεν αντιλαμβάνεται καν τον κόσμο. Αποστολή του, αντιθέτω, είναι να επανορθώσει την έλλειψη κίνησης του έργου του μέσω μιας εικόνας που να μεταδίδει όχι μόνο οπτικές αισθήσει, αλλά και τις απτικές εκείνες μνήμες που θα μας επιτρέψουν να ανασυγκροτήσουμε την τρισδιάστατη φόρμα στο μυαλό μας. Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι η περίοδος κατά την οποία η συζήτηση αυτή βρισκόταν σε έξαρση ήταν και η περίοδος που η τέχνη χειραφετήθηκε από την αρχαιογνωσία, από τη βιογραφία, από την αισθητική. Θέματα που έως τότε θεωρούνταν ξεκαθαρισμένα άρχισαν να επανεκτιμώνται και να αντιμετωπίζονται μέσα από νέο πρίσμα. Όταν το 1896 ο Μπέρναρντ Μπέρενσον έγραψε το εμπνευσμένο δοκιμιό του για τους φλωρεντινούς ζωγράφους, ακολούθησε τις βασικές γραμμές της ανάλυσης του Χίλτεμπραντ. Με το χάρισμά του για και επιγραμματικές φράσεις, ο Μπέρενσον συνόψισε το βιβλίο του Χίλτεμπραντ στην φράση «Ο ζωγράφος μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του μόνον προσδίδοντας απτικές αξίες σε ερεθίσματα του αμφιβληστροειδούς. Κατά τον Μπερενσόν η σημασία και η προσοχή που δίνουμε στο έργο του Τζότο ή του Πολαϊόλο οφείλεται στο ότι πέτυχαν αυτό ακριβώς, ότι έδωσαν απτικές αξίες σε αυτά που βλέπουμε. Τρία χρόνια αργότερα, το 1899, ο Χάινριχ Βέλφλιν δεν παρέλειψε να αποτίσει φοροτιμή στον Χίλντεμπραντ στον πρόλογο του έργου του Η Κλασική Τέχνη. Το ιδεώδε τη αφήνεια και τη αρμονική διάταξη του χώρου, που ο Βέλφλιν εντοπίζει στα αριστούργήματα του Ραφαέλο, είναι εξίσου επηρεασμένο από τον Χίλντεμπραντ, όσο και η άποψη του Μπέρενσον για τον Τζότο. Ο Βέλφλιν όμω Διαπίστωσε ότι οι αναλυτικέ κατηγορίε του Χίλντεμπραντ ήταν κατάλληλε όχι μόνο ω βοηθητικέ για τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων, αλλά και ω εργαλεία για την ανάλυση των ποικίλων τρόπων αναπαράσταση. Οι δύο πόλοι γύρω από του οποίου στρέφεται το θεμελιώδε έργο του, του Βέλφλεν, βασικέ έννοιε τη ιστορία τέχνη, η σαφήνεια τη αναγέννηση και το πληθωρικό στοιχείο του Μπαρόκ, οφείλουν επίση πολλά στι απόψει του Χίλντεμπραντ. Ο Βέλφλιν ήταν αυτό που επέβαλε τον όρο Ιστορία τη όραση στην ιστορία της τέχνης. Αλλά και εκείνος ο οποίος προειδοποίησε για τους κινδύνους που συνεπάγεται το να δίνει κανείς σε αυτή τη μεταφορά μεγαλύτερη αξία από όση πραγματικά έχει. Ο ίδιος δεν έκανε ποτέ το σφάλμα να μπερδέψει την απλή περιγραφή με την ερμηνεία. Παρά το ότι γνώριζε ω ολίγη ιστορική τη τέχνη το πρόβλημα που θέτει η ίδια η ύπαρξη των διαφορετικών τρόπων αναπαράσταση, χάρη και στην αυτοσυγκράτηση που είχε κληρονομήσει από τον μεγάλο του πρόγονο, τον Τζέικομπ Μπούρχαρντ, ποτέ δεν επιδόθηκε σε αόριστες υποθέσεις για τους απότερους λόγους των ιστορικών αλλαγών. Το βάρος επομένως να συνδυάσει τις απόψεις του Χίλντεμπραντ με την μελέτη της καλλιτεχνικής εξέλιξης έπεσε στον τρίτο από τους πατέρες της ιστορίας του καλλιτεχνικού ύφους, δηλαδή στον Αλόις Ρίγκλ. Φιλοδοξία του Ρίγκλ ήταν να καταστήσει την ιστορία της τέχνης επιστημονικά αξιοσέβαστη απαλλάσσοντά την από τα υποκειμενικά αξιολογικά ιδεώδη. Σε αυτή του την προσέγγιση τον βοήθησε και η επαγγελματική του απασχόληση σε Μουσείο Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Μελετώντα την ιστορία των διακοσμητικών τεχνών, των κάθε είδου μορφότυπων και διακοσμητικών μοτίβων, πίστηκε ότι οι απόψει που κυριαρχούσαν έω τότε ήταν εντελώ ανεπαρκεί. Τόσο η υλική υπόθεση ότι το μορφότυπο ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την υφαντική και την καλαθοπλεκτική, όσο και η τεχνολογική υπόθεση ότι η δεξιότητα των χεριών είναι το παν. Σε τελική ανάλυση, τα διακοσμητικά μορφότυπα πολλών πρωτόγονων φυλών μαρτυρούν και προϋποθέτουν εντυπωσιακή επιδεξιότητα των χεριών. Αν το ύφος αλλάζει, αυτό θα πρέπει επομένω να οφείλεται στο ότι αλλάζουν οι στόχοι, αλλάζουν οι προθέσεις. Στο πρώτο του βιβλίο, που ονομάζεται «Το ζήτημα του ύφου, ο Ρίγκλ υποστήριξε ότι αυτά τα θέματα μπορούν και πρέπει να εξετάζονται με αμυγός αντικειμενικό τρόπο χωρί την παρεμβολή των υποκειμενικών ενιών τη πρόοδου και τη παρακμή. Ω προ τα φυτικά διακοσμητικά μοτίβα, λόγου χάρη, υπάρχει κατά τον Ρέγκλι μια συνεχή παράδοση από τον Αιγυπτιακό Λωτό έω τα Αραβουργήματα. Οι διαδοχικέ αυτέ αλλαγέ και μετεξελίξει όχι μόνο δεν είναι τυχέ, αλλά και εκφράζουν τον γενικότερο αναπροσανατολισμό των καλλιτεχνικών προθέσεων τη θέληση προ τη μορφή, το Kunstwollen η οποία εκδηλώνεται από το μικρότερο ανθέμιο έως το πιο κτίριο. Σε μια τέτοια προσέγγιση η έννοια της παρακμής δεν έχει πια κανένα νόημα. Αποστολή του ιστορικού είναι να εξηγήσει και όχι να κρίνει. Ένας άλλος ιστορικός τέχνης στη Βιέννη τώρα, ο Φραντς Βίκχοφ, επιχείρησε την ίδια ακριβώς εποχή να απαλλάξει μια ολόκληρη περίοδο από το στίγμα της παρακμής το 1895 ο Βίχοφ με τη συνεργασία του Βίλχεμ Ρίτερ Βον Χάρτελ δημοσίευσε ένα πολύτιμο χειρόγραφο της ύστερης αρχαιότητας, το Βιένα Γένεσις, θέλοντας να αποδείξει πως το θεωρούμενο παρακμιακό και κατώτερο ύφος της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής τέχνης αδικείται από τους χαρακτηρισμούς αυτούς, όσο και τα πρόσφατα την εποχή εκείνη η έργα των εμπρεσιονιστών. Η τέχνη των Ρωμαίων, κατέληγε ο Βίχοφ, ήταν τόσο προοδευτική στο θέμα της οπτικής υποκειμενικότητας, όσο και η τέχνη του τέλους του 19ου αιώνα. Ο Ρέγκλ βασίστηκε σε αυτή την ερμηνεία για να προχωρήσει σε μια ακόμα τολμηρή γεννίκευση. Το 1901 ξεκαθάρισε τη θέση του σε σχέση με τις πολύ συζητημένε θεωρίες του Χίλντεμπραντ. Ο ιστορικός μπορούσε να δεχτεί την ψυχολογική ανάλυση του Χίλντεμπραντ, αλλά όχι και να συμμεριστεί τις καλλιτεχνικέ του προτιμήσεις. Η αναφορά στην αφή δεν ήταν ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη από την αναφορά στην όραση. Έχοντα αναλάβει να δημοσιεύσει αρχαιολογικά ευρήματα από την περίοδο τη ύστερη αρχαιότητα, ο Ρίγκλ έγραψε το περιόνιμο βιβλίο του υστερο καλέ και εφαρμοσμένε τέχνε. σω την πιο φιλόδοξη του προσπάθεια και που έγινε ποτέ να ερμηνευτεί η πορεία τη τέχνη με βάση τι αλλαγέ στον τρόπο αντίληψη τη πραγματικότητα. Πρόκειται για βιβλίο που δύσκολα διαβάζεται και δύσκολα συνοψίζεται. Ο βασικό πάντω ισχυρισμό του Ρίγκλι είναι ότι. Η τέχνη της αρχαιότητας ενδιαφερόταν πάντοτε για την απόδοση μάλλον μεμονωμένων αντικειμένων, παρά του κόσμου όλου στην απεραντοσύνη του. Η πιο ακραία έκφανση αυτής της τάσης είναι η Αιγυπτιακή τέχνη. Εδώ τα πράγματα αποδίδονται όπως τα αντιλαμβάνεται η αφή, η πιο αντικειμενική δηλαδή αίσθηση, που αναφέρεται στο μόνιμο σχήμα των πραγμάτων, ανεξάρτητα από τη μεταβαλλόμενη οπτική γωνία. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που οι Αιγύπτιοι απέφευγαν να αποδίδουν την τρίτη διάσταση, αφού κάθε έννοια προοπτική σημαίνει και εισαγωγή ενό υποκειμενικού στοιχείου. Το βήμα προ την τρίτη διάσταση έγινε με του Έλληνε. Μόνο ωστόσο κατά την τρίτη και τελευταία περίοδο τη τέχνη της αρχαιότητα, στην ύστερη δηλαδή αρχαιότητα, αναπτύχθηκε ένα αμυγό οπτικό τρόπο απόδοση των αντικειμένων, όπω αυτά φαίνονται από απόσταση. Αυτή η πρόοδο εμφανίζεται παραδόξω στον σύγχρονο θεατή σαν Αφού τα σώματα δείχνουν πλέον επίπεδα και άμορφα και αφού αποδίδονται μόνο με μονομένα αντικείμενα, αποκομμένα από ό,τι τα περιβάλλει σε ασαφώ κοιόδε ή χρυσό φόντο. Και όμω, στο πλαίσιο τη παγκόσμια ιστορία, η τέχνη τη ύστερη αρχαιότητα δεν αποτελούσε παρακμή, αλλά αναγκαία μεταβατική φάση. Η εμφάνιση των γερμανικών φίλων στο προσκήνιο, που ο Ρίγκλι τα θεωρούσε πιο επιρρεπή στην υποκειμενικότητα, επέτρεψε στην τέχνη να συνεχίσει τους μετασχηματισμούς της σε όλο και ανώτερο επίπεδο. Να περάσει τελικά από την απτική αντίληψη του τρισδιάστατου χώρου, όπως κάνει η αναγέννηση, σε μια περαιτέρω ενίσχυση της οικαστικής υποκειμενικότητας, όπως κάνει τον Μπαρόκ, και στο τέλος τον θρίαβο των, των αμυγός οπτικών ερεθισμάτων, όπως κάνει ο εμπρεσιονισμός, λέει ο ρεντι. Κάθε ύφο αποσκοπεί στην πιστή απόδοση της φύσης και σε τίποτα άλλο. Απλώς η αντίληψη που το κάθε ύφο έχει για τη φύση είναι διαφορετική. Η επιμονή με την οποία ο Ρίγκλι προσπαθεί να αποδώσει όλε τι υφολογικέ αλλαγέ στην αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη ζωγραφική και τη διακόσμηση, στην ίδια αρχή, είναι αξιοθαύμαστη. Αυτή όμω η προσκόλλησή του σε μία και μόνο ερμηνευτική αρχή τον παρέσυρε στην προεπιστημονική συνήθεια που συνοδεύει όλα τα μονιστικά ερμηνευτικά σχήματα. Στην παγίδα τη μυθοποίηση του όρου κλειδί. Το kunst wollen, η θέληση δηλαδή προ τη μορφή γίνεται έτσι το φάντασμα στη μηχανή, που οδηγεί του τροχού τη καλλιτεχνική εξέλιξη σύμφωνα με κάποιου αδίρυτου νόμου. Όπω γράφει και ο Μέγερ Σαπύρο, οι ερμηνείε του Ρίγκλ είναι ασαφεί και συχνά αυθαίρετε. Κάθε σημαντική φάση αντιστοιχεί σε μια φιλετική προδιάθεση. Κάθε λαό παίζει έναν προδιαγεγραμμένο ρόλο και αποσύρεται όταν τελειώσει η αποστολή του. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανεί ότι οι παρόμοιε απόψει για την ιστορία τη τέχνη αποτελούν σε μεγάλο βαθμό αναβίωση των ρομαντικών εκείνων μυθολογιών, που κορυφαία του στιγμή αποτελεί η φιλοσοφία τη ιστορία του Χέγγελ. Για την κλασική αρχαιότητα και την αναγέννηση, η ιστορία τη τέχνη αντανακλούσε την πρόοδο στη χρήση του εκφραστικού μέσου. Με αυτή την έννοια και οι ίδιε οι τέχνε αντιμετωπίζονταν μερικέ φορέ με όρου παιδική ηλικία, οριμότητα και παρακμή. Οι ρομαντικοί όμω είδαν την ιστορία γενικότερα σαν το μεγάλο έπο τη ανέλυξη τη ανθρωπότητα από την παιδική τη ηλικία στην οριμότητά τη. Έτσι, η τέχνη αντιμετωπίστηκε σαν έκφραση τη εποχή και σαν σύμπτωμα τη φάση στην οποία έχει φτάσει το παγκόσμιο πνεύμα σε κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο γερμανό φυσικό Καρλ Γκούσταβ Καρού προηγήθηκε ουσιαστικά του Ρίγκλ, ερμηνεύοντα την ιστορία τη τέχνη σαν πορεία από την αφή στην όραση συνηγορώντα υπέρ τη αναγνώριση τη τοπιογραφία ω τη μεγάλη τέχνη του μέλλοντο, δεν δίστασε να επικαλεστεί του νόμου τη ιστορική νομοτέλεια. Και είπε. Σε κάθε οργανισμό η ανάπτυξη των αισθήσεων αρχίζει με την αφή. Οι πιο λεπτές αισθήσει, εκείνες της ακοής και της όρασης, εμφανίζονται όσο τελειοποιείται ο οργανισμός. Με τον ίδιο σχεδόν τρόπο η ανθρωπότητα ξεκίνησε με την γλυπτική. Ό,τι έφτιαχνε ο άνθρωπος έπρεπε να είναι συμπαγές, Ογκώδε απτό. Γι' αυτό και η ζωγραφική εμφανίζεται πάντοτε σε μεταγενέστερη φάση και η τοπιογραφία προποθέτει υψηλό επίπεδο ανάπτυξη. Έχω εξηγήσει σε άλλα μου κείμενα, συνεχίζει ο Γκόμπριτ, γιατί θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο το να βασίζεται η ιστορία τη τέχνη σε μυθολογικέ ερμηνείε. Η συνήθεια να μιλάει κανεί με έννοιε όπω ανθρωπότητα, φυλέ, εποχέ κτλ. εξασθενίζει την αντίσταση του μυαλού σε ολοκληρωτικέ τάσει και συνήθειε. Για να φανεί ότι δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο βασάνιστα, θα μπορούσα να αναφέρω τα διδάγματα που ο Hans Σέντλμαιερ συνιστά στον αναγνώστη να βγάλει διαβάζοντα τον Ρίγκλ, για τα δοκίμια του οποίου έγραψε μια εισαγωγή το 1927. Έχοντα εκθέσει ό,τι θεωρεί ω πεντουσία τη θεωρία του Ρίγκλ, ο Σέντλμαιερ περνά στην απαρίθμηση των εσφαλμένων απόψεων ορισμένων επιγόνων του, οι οποίε θα πρέπει να απορριφθούν ω αβάσιμε. Μία από αυτέ τι απόψει είναι ότι μόνο τα άτομα είναι πραγματικά, ενώ οι ομάδες και οι πνευματικές κοινότητες αποτελούν απλώς αφηρημένες έννοιες. Κατά συνέπεια πρέπει επίσης να απορρίψουμε την πίστη στον ενιαίο και αμετάβλητο χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης και λογικής, καθώς και την ιδέα ότι η φύση παραμένει πάντοτε ίδια και απλώς απεικονίζεται με διαφορετικούς τρόπους. Τέλος, πρέπει να αρνηθούμε την αιτιοκρατική ανάλυση της ιστορίας που αντιλαμβάνεται την ιστορική αλλαγή σαν αλυσίδα αιτίων και αποτελεσμάτων. Η νοηματοδοτημένη αυτοκίνηση του πνεύματος που οδηγεί σε αυθεντικά ιστορικά σύνολα γεγονότων είναι κάτι υπαρχτό. Τυχαίνει να είμαι φανατικός υπέρμαχος όλων εκείνων των ξεπερασμένων ιδεών, τις οποίες ο Σέντλ Μάγερ το 1927 παρακινούσε το κοινό να απορρίψει. συνηγορώντα παράλληλα υπέρ ενό ιστορικισμού έντονα επηρεασμένο από τον Σπέγγλερ. Όπως γράφει ο Πόπερ στο βιβλίο του «Η έμβια του ιστορικισμού», δεν συμπαθώ καθόλου αυτά τα πνεύματα, ούτε τα ιδεαλιστικά τους πρωτότυπα, ούτε τις διαλεκτικές και ηλιστικές τους ενσαρκώσεις. Αντίθετα αισθάνομαι απόλυτα αλληλέγγυος με όσους τα περιφρονούν. Αισθάνομαι ωστόσο ότι μαρτυρούν την ύπαρξη ενός κενού, ενός χώρου που η κοινωνιολογία οφείλει να καλύψει με κάτι πιο απτό, όπως μια ανάλυση των προβλημάτων που τίθεται στο πλαίσιο μιας παράδοσης. Το ύφο είναι, κατά τη γνώμη μου, μία από τις εκφάνσεις αυτών των παραδόσων. Στο βαθμό που δεν έχουμε κάποια καλύτερη ερμηνεία να προσφέρουμε, η ύπαρξη ομοιόμορφων τρόπων αναπαράστασης του κόσμου οθεί προς την εύκολη εξήγηση ότι αυτή η ενότητα θα πρέπει να οφείλεται σε κάποιο υπερατομικό πνεύμα, το πνεύμα της εποχής ή το πνεύμα της φυλής. Δεν αρνούμε φυσικά ότι οι ιστορικοί, όπω και όλοι οι μελετητέ ανθρώπινων ομάδων, ανακαλύπτουν συχνά κοινέ τάσει, κοινέ πεπιθήσει ή κοινά γούστα, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν η κυρίαρχη νοοτροπία και αντίληψη. Και αυτή να ισχύει για μια τάξη, για μια γενιά ή για ένα έθνο. Ούτε βέβαια αμφισβητώ ότι οι αλλαγέ στο διανοητικό κλίμα και το γούστο ή στη μόδα αντανακλούν κοινωνικέ αλλαγέ και ότι η διεύρυνση των σχέσεων αυτών μπορεί να παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον. Τόσο όμως ο Ρίγκλος και οι επίγονοι του και οι ερμηνευτέ του, όπως είναι ο Βόριγκερ, ο Δβόρακ, ο Σέντλμαϊερ, εκτός από πλήστα όσα ιστορικά ζητήματα που ανακύπτουν, αυτό για το οποίο αισθάνονται κατεξοχήν περήφανοι είναι τελικά και το μοιραίο τους μειονέκτημα. Δηλαδή, απορρίπτοντας την έννοια της δεξιότητας και τη σημασία της, όχι μόνο αγνοούν κρίσιμες πλευρές της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά κάνουν αδύνατη και τη διαμόρφωση μιας έγκυρης ψυχολογίας των υφολογικών αλλαγών, κάτι που περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στις φιλοδοξίες τους. Η ιστορία του γούστου και της μόδας είναι μια ιστορία προτιμήσεων και επιλογών μεταξύ εναλλακτικών λύσεων. Η απόρριψη των ακαδημαϊκών συμβάσεων τη εποχή τους από τους προραφαϊλίτες, όπως και ο Ιαπωνισμός της Άρνουβο, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Παρόμοιες αλλαγές σε ένα ύφος και στο κύρος που αυτό έχει μπορούν να περιγραφούν και με όρους θέληση προς τη μορφή. Kunstvollen. Άλλωστε κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αποτελούσαν συμπτώματα ενός ευρύτερου συνόλου τάσεων και διαθέσεων. Ωστόσο αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ από μεθοδολογική άποψη είναι ότι μια επιλογή εκφράζει κάτι συνολικότερο μόνο αν μπορούμε να αναστήσουμε τις συνθήκες και τις διαδικασίες της. Ο πλοίαρχος που θα μπορούσε να εγκαταλείψει το πλοίο του, αλλά προτίμησε να βυθιστεί μαζί του, ήταν προφανώς ηρωικό. Μπορεί όμως και αυτός που κοιμόταν στην καμπίνα του και πνίγηκε να ήταν εξίσου ηρωικό, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αν θέλουμε να αντιμετωπίζουμε το ύφο ω σύμπτωμα κάποιων γενικότερων καταστάσεων και πολλέ φορέ να είναι και πολύ ενδιαφέρουσε, χρειαζόμαστε αναγκαστικά μια θεωρία των εναλλακτικών λύσεων και εκδοχών. Αν κάθε αλλαγή είναι αναπόφευκτη και συνολική, δεν υπάρχει τίποτα για να συγκρίνουμε, καμιά κατάσταση για να ανασυστήσουμε, κανένα σύμπτωμα και καμιά έκφραση για να διερευνήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, η αλλαγή αποτελεί σύμπτωμα τη αλλαγή και για να συγκαλυφθεί αυτή η ταυτολογία, επιστρατεύεται κάποιο μεγάλο επίβολο εξελικτικό σχήμα. Αυτό συνέβη όχι μόνο με τον Ρίγκλ, αλλά και με πολλού από τους επιγόνους του επιγόνου του. Λίγοι είναι σήμερα οι ιστορικοί και ακόμα λιγότεροι οι ανθρωπολόγοι που πιστεύουν ότι η ανθρωπότητα έχει υποστεί κάποια εμφανή βιολογική αλλαγή από τη μια ιστορική περίοδο στην άλλη. Ακόμα όμω και εκείνοι που θα δέχονταν ότι υπάρχει κάποια ανεπαίσθητη βαθμία γενετική διαφοροποίηση τη ανθρωπότητα, δεν θα δέχονταν ποτέ την άποψη ότι ο άνθρωπο άλλαξε τα τελευταία 3.000 περίοδο που αντιστοιχεί σε περίπου 100 γενιές. Τόσο όσο η τέχνη του και το ύφο του. Ο εξελικτικισμό είναι νεκρό. Αλλά τα γεγονότα που τροφοδοτούν το μύθο του δεν είναι εύκολο ακόμα και σήμερα να αγνοηθούν. Ένα από αυτά τα γεγονότα είναι η συγγένεια ανάμεσα στην παιδική και την πρωτόγονη τέχνη. Για τον μη ιδιαίτερα υποψιασμένο, η συγγένεια αυτή οδηγεί στο εσφαλμένο δίλημα ότι οι πρωτόγονοι είτε δεν μπορούσαν να προχωρήσουν περισσότερο γιατί διέθεταν τη δεξιότητα ενό μικρού παιδιού, είτε ότι δεν ήθελαν να προχωρήσουν περισσότερο. Γιατί εξακολουθούσαν να έχουν οτροπία παιδιού. Και οι δύο αυτέ υποθέσει είναι προφανώ λάθο. στηρίζονται στη σιωπηλή παραδοχή πω ό,τι είναι εύκολο για μα ήταν και πάντοτε εύκολο. Ένα από τα σημαντικότερα και μονιμότερα κέρδη από την επαφή τη ιστορία τη τέχνη με την ψυχολογία τη αντίληψη είναι κατά τη γνώμη μου ότι δεν είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα, έστω και αν λυπάμαι για την κακή χρήση αυτή τη προσέγγιση από τον ιστορικισμό ομολογώ πως νοσταλγώ κάπως την τόλμη των αισιόδοξων στοχαστών του 19ου αιώνα. Ίσως αυτό να οφείλεται και στο ότι είχα την τύχη να διδαχτώ από τέτοια τολμηρά πνεύματα που στις αρχές του 20ου αιώνα προσπαθούσαν να απαντήσουν στο ερώτημα «Γιατί η τέχνη έχει ιστορία». Ένας από αυτούς ήταν και ο Εμάνουελ Λόουι, του οποίου η περιόνιμη μελέτη «Η απόδοση της φύσης στην πρώιμη ελληνική τέχνη» εκδόθηκε το 1900. Σε αυτό το βιβλίο περιέχεται κατά τη γνώμη μου ότι καλύτερο μπορεί να αντιλήσει κανείς από τον εξελικτικισμό. Εξελικτισμό. Ο Λόουι επηρεάστηκε επίσης από τον Χίλντιμπραντ και την ψυχολογία των ιστηριακών δεδομένων. Όπω και αρκετοί άλλοι κριτικοί τη ίδια περίοδου, ο Χίλντεμπραντ απέδιδε τι ιδιομορφίε τη παιδική τέχνη σε ασαφεί εικόνε μνήμη. Οι εικόνε αυτέ θεωρούνταν κατάλοιπα εισιτηριακών εντυπώσεων που καταγράφονται στη μνήμη, όπου και συμπυκνώνονται σε χαρακτηριστικά σχήματα, με τον ίδιο δηλαδή λίγο πολύ τρόπο που σχηματίζονται χαρακτηριστικές εικόνες με τη διαδοχική υπέρθεση πολλών φωτογραφιών. Σε αυτή τη διαδικασία υποστήριζε ο Λόουι, η μνήμη αποβάλλει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αντικειμένων, όλα εκείνα τα στοιχεία που τους δίνουν την ιδιαίτερη μορφή τους. Ο πρωτόγονος καλλιτέχνης όπως και το παιδί ξεκινά από αυτές τις εικόνες της μνήμης. Έτσι θα προσπαθήσει να αποδώσει το ανθρώπινο σώμα με τοπικά, το άλογο σε πλάγια όψη, τι άβρε όπω φαίνονται από ψηλά. Η ανάλυση του λόγου για αυτέ τι αρχαϊκέ μεθόδου γίνεται και σήμερα εν πολυσδεκτή, δεκτή, αν και πρόκειται για κυκλική σε μεγάλο βαθμό εξήγηση. Αφού ο πρωτόγονο καλλιτέχνη δεν αντιγράφει προφανώ τον εξωτερικό κόσμο, αντιγράφει κάποιον αόρατο εσωτερικό κόσμο νοητικών εικόνων. Η μόνη ωστόσο απόδειξη για την ύπαρξη αυτών των εικόνων προέρχεται από την τέχνη των πρωτογόνων. Κανεί μα δεν έχει πιστεύω στο μυαλό του τι σχηματικέ παραστάσει ανθρώπινων σωμάτων, αλόγων ή σαυρών που υπενήσεται η θεωρία του Λόι. Για τον καθέναν από εμά, αυτέ οι λέξει παραπέμπουν και σε κάτι διαφορετικό. Ενώ θα υπάρχουν πάντοτε και κάποια φευγαλαία γεγονότα που δεν θα μπορούν να αναπαραχθούν με ολοκληρωμένο τρόπο. Οι επιφυλάξει αυτέ δεν αναιρούν πάντω την αξία των αναλύσεων του Λόι για τα κοινά στοιχεία στην τέχνη των παιδιών, τον ακαλλιέργη των ενηλίκων και των πρωτογόνων. Ο Λόι στρέφοντας την προσοχή του όχι πλέον στην εξέλιξη της ανθρωπότητας γενικά αλλά στην πρώτη φορά που τα κοινά αυτά στοιχεία άρχισαν μεθοδικά να απορρίπτονται στην αρχαϊκή τέχνη δηλαδή στην Ελλάδα ανέδειξε τη σημασία των δυνάμεων εκείνων που πρέπει να υπερβεί μια τέχνη αν θέλει να πετύχει την ψευδέση της πραγματικότητας. Καθένα από αυτά τα βήματα εμφανίζεται σαν κατάκτηση μιας άγνωστης έως τότε περιοχής που η νέα παράδοση οικονοπλασια πρέπει να διασφαλίσει και να κατοχυρώσει. Αυτή είναι και η αιτία που τα νέα καλλιτεχνικά πρότυπα δείχνουν πάντοτε μια ανεξήγητη με όρου αισθητηριακών εντυπώσεων ανθεκτικότητα. Ο δάσκαλό μου στην ιστορία τη τέχνη, ο Τζούλιου Βον Σλόσερ, έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ρόλο των τύπων ή ακόμα και των στέρεο τύπων στην καλλιτεχνική παράδοση. Ξεκινώντα από τη μελέτη παλαιών νομισμάτων, σύντομα πέρασε στη μελέτη τη μεσαιωνική τέχνη, όπου οι μεταβολέ των τύπων είναι εμφανεί. Το πρόβλημα της χρήσης των προηγούμενων τύπων στη μεσαιωνική τέχνη δεν έβαψε ποτέ να γοητεύει τον Σλόσερ, παρά το ότι η επίδραση του Κρότσε τον έκανε όλο ένα και πιο επιφυλακτικό απέναντι στις ψυχολογικές ερμηνείες. Όσοι γνωρίζουν τις σκέψεις του στα ζητήματα αυτά, θα αναγνωρίσουν κάποια από τα αγαπημένα του θέματα σε αυτό το βιβλίο. Ό,τι έκανε ο Σλόσερ για τον Μεσαίωνα, ο σύγχρονος του, ο Άμπι Βάρμπουργκ, το έκανε για την αναγέννηση στην Ιταλία. Εμβαθύνοντας συνεχώς το πρόβλημα τι ακριβώς αναζητούσε η αναγέννηση στην κλασική αρχαιότητα, ο Βάρμπουργκ οδηγήθηκε στην ανάλυση του ύφου της αναγέννησης με βάση την υιοθέτηση μιας νέας οικαστικής γλώσσας. Πρόσεξε ότι τα δάνεια των καλλιτεχνών της αναγέννησης από την κλασική εκλειπτική δεν ήταν τυχαία, αλλά αντίθετα εμφανίζονταν όπου ο καλλιτέχνης Αισθανόταν την ανάγκη μια ιδιαίτερα εκφραστική κίνηση χειρονομία. Αυτό που ο Βάρμπουργκ αποκάλυψε τελικά πάθο φορμέλ. Να δώσουν μορφή στο πάθο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η επιμονή του Βάρμπουργκ στην άποψη ότι οι καλλιτέχνε του 15ου αιώνα, που έω τότε θεωρούνταν υπέρμαχοι τη απλή καθαρή παρατήρηση, πολύ συχνά κατέφευγαν σε προπάρχοντε τύπου. Βοηθούμενοι και από την αύξηση του ενδιαφέροντο για τα εικονογραφικά πρότυπα. Οι επίγονοι τώρα του Βάρμπουρ κατέληγαν όλο και περισσότερο στη διατύπωση ότι η εξάρτηση από την παράδοση είναι ο κανόνας, ακόμα και στα έργα εκείνα τη αναγέννηση και του Μπαρόκ, που έω τότε θεωρούνταν νατουραλιστικά. Σήμερα η μελέτη αυτή τη συνέχεια έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το παλαιότερο ενδιαφέρον για το ύφο και την εξέλιξή του. Στο γοητευτικό του έργο Η ψυχολογία τη τέχνη, ο Αντρέ Μαλρό καταπιάνεται με τη σημασία αυτών των διαπιστώσεων. Υπάρχει πολλή σχέγγελ και πολλή σπέγγλερ στου ύμνου του, του Μαρρό προ τον μύθο και την αλλαγή, αλλά και ριζική αμφισβήτηση τη άποψη ότι το ύφο και η τεχνοτροπία του παρελθόντο αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνε έβλεπαν τον κόσμο. Ο Μαρρό ξέρει πω η τέχνη γεννιέται από την τέχνη και όχι από τη φύση. Παρόλο ωστόσο τη γοητεία του και παρά τι εμπνευσμένε ψυχολογικέ του επισημάνσει. Το βιβλίο του Μαρό δεν καταφέρει να μας δώσει αυτό που ο τίτλος μας υπόσχεται. Μια ψυχολογία δηλαδή της τέχνης. Εξακολουθούμε να μην έχουμε μια ανικανοποιητική εξήγηση για το σκίτσο του Αλέν που είδαμε στην αρχή. Ίσως όμως να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ότι ο Ρίγκλ για να αποπειραθούμε μια τέτοια εξήγηση. Γνωρίζουμε πλέον αρκετά για την επιρροή των συμβάσεων και για τη δύναμη των παραδόσεων στα διάφορα γνωσιακά πεδία. Οι ιστορικοί έχουν μελετήσει την επίδραση κάποιων προτύπων στον χρονικό γράφο που επιδιώκει να καταγράψει τα πρόσφατα γεγονότα. Μελετητές της λογοτεχνίας, όπως ο Ernst Robert Curtius, έχουν επισημάνει το ρόλο των παραδοσιακών κοινών τόπων στην ποιήση. Είναι λοιπόν η ώρα να προσεγγίσει κανείς το πρόβλημα του ύφους και πάλι. Εξοπλισμένος όμως τώρα με τις σχετικά πρόσφατες γνώσεις για τη δύναμη των παραδόσεων. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η αιμονή στην ανθεκτικότητα των συμβάσεων, στο ρόλο των τύπων και των στερεοτύπων στην τέχνη, θα συναντήσει την επιφυλακτικότητα όσων δεν έχουν δουλέψει σε αυτό το πεδίο. Μια πάγια σχεδόν κατηγορία κατά τη ιστορία τη τέχνη είναι ότι επικεντρώνει το ενδιαφέρον τη στην αναζήτηση επιδράσεων, παραγνωρίζοντα έτσι το μυστήριο τη δημιουργικότητα. Όμω αυτό δεν είναι πάντοτε αλήθεια. Όσο περισσότερο συνειδητοποιούμε την έντονη τάση του ανθρώπου να επαναλαμβάνει ότι έχει μάθει, τόσο μεγαλύτερο είναι ο θαυμασμό μα. Για τα εξαιρετικά εκείνα άτομα που καταφέρουν να ξεφύγουν από αυτή την έμφυτη τάση και να ανοίξουν νέου δρόμου, στου οποίου έρχονται κι άλλοι να βαδίσουν. Παρ' όλα αυτά, συχνά αναρωτιέμαι αν τα συμπεράσματά μου προκύπτουν πράγματι από τα δεδομένα τη ιστορία τέχνη, αν η ανάγκη του τύπου, τη φόρμουλα, είναι τόσο καθολική όσο πιστεύω. Σε ένα όμορφο απόσπασμα από τον Κουιντιλιανό, γίνεται λόγο για τη δημιουργικότητα του ανθρώπινου μυαλού, με τον καλλιτέχνη να αναφέρεται ω χαρακτηριστικό παράδειγμα λέει ο Κουίν Τηλιανό. Ποιο καλλιτέχνη διδάχτηκε ποτέ να αναπαριστά όλα όσα υπάρχουν στη φύση. Ποιο τεχνίτη δεν έχει κατασκευάσει ένα σκεύο σε σχήμα που δεν έχει δει ποτέ του. Πρόκειται σίγουρα για ενδιαφέρουσα παρατήρηση, που όμω παραβλέπει το γεγονό ότι το νέο σκεύο θα ανήκει λίγο πολύ στην ίδια οικογένεια μορφών με αυτέ που γνωρίζει ο τεχνίτη. Ότι η αναπαράσταση όλων όσα υπάρχουν στη φύση εκ μέρου του θα συνδέονται πάντοτε με τι αναπαραστάσει εκείνε που οι δάσκαλοι του, του κληροδότησαν. Κανένα ιστορικό τη τέχνη δεν μπορεί να υποτιμήσει την επίδραση του ύφου. Και πολύ λιγότερο, βέβαια, ο ιστορικό εκείνο που χαρτογραφεί τον μακρύ δρόμο προ την ψευδέστηση. 5. Για να απαντήσει κανεί σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα τη επιστήμη μα, δεν αρκεί, πιστεύω, να επαναλαμβάνει απλώ την παλιά διάκριση σε όραση και γνώση. Ή να επιμένει πω κάθε αναπαράσταση γενικά βασίζεται σε συμβάσει πρέπει να αναλυθεί μέσα από ένα νέο πρίσμα και με ψυχολογικούς όρους τι ακριβώς περιλαμβάνει η διαδικασία της εικονοπλασίας και της ανάγνωσης των εικόνων. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εμφανίζεται ένα τεράστιο εμπόδιο. Η απλή ψυχολογία, στην οποία στηρίζονται με τόση σιγουριά ο Μπάρι και ο Ράσκιν, ο Ρίγκλ και ο Λόουι, δεν υπάρχει πλέον για να μας καθοδηγήσει. Τα προβλήματα που συνδέονται με τη διαδικασία τη αντίληψη είναι σήμερα τόσο μεγάλα και πολύπλοκα, ώστε κανεί δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τα αντιλαμβάνεται και τα κατέχει πλήρω. Ο Μπερενσόν μπορούσε να ξεκινά την περιήγησή του σε αυτά τα πεδία με τη φράση Η ψυχολογία έχει διαπιστώσει. Σήμερα όμω λείπει από τα βιβλία που κυκλοφορούν αυτό ο τόνο βεβαιότητα. Ο Γκίμψον, λόγου χάρη, γράφει στην πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Η αντίληψη του οπτικού κόσμου τα εξή. Οι σημερινοί ψυχολόγοι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να συλλαμβάνει και να ερευνά νέα χαρακτηριστικά του κόσμου. Ο Χεμπ, στο γνωστό του βιβλίο Η οργάνωση συμπεριφορά, φτάνει να υποστηρίξει πω η αντίληψη του μεγέθου, τη φωτεινότητα και του τόνου μπορεί να υποθεί ότι προ το παρόν δεν ερμηνεύεται από καμία θεωρία. Η δυσκολία αυτή δεν περιορίζεται στα βασικά ζητήματα μιλώντας για τον απροσδόκητο τρόπο με τον οποίο τα αλληλοεπικαλυπτώμενα χρώματα μπορούν να επιδρούν το ένα στο άλλο, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον ζωγράφο, ο Ραλφ Έβανς γράφει στο βιβλίο του «Εισαγωγή στο χρώμα». Ώσπου να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτά τα φαινόμενα, χωρίς εξεζητημένες υποθέσεις, δεν μπορούμε να πούμε ότι καταλαβαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οπτική διαδικασία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ίσως είναι παράτολμο να επικαλεστούμε τα πορίσματα ενός αβέβαιου πεδίου για να εξηγήσουμε τις αμφιβολίες μας και τις αβεβαιότητές μας. Όμως η ενθάρρυνση για μια τέτοια απόπειρα προέρχεται ακριβώς από ένα μεγάλο πρωτοπόρο της ψυχολογίας της αντίληψης και αυτός είναι ο Wolfgang Keller. Στις παραδόσεις του με τίθλο «Η δυναμική στην ψυχολογία» έργο του 1940, ο Κέλλερ εκθιάζει τις αρετές της καταπάτησης ξένου εδάφους ως επιστημονικής τεχνικής και λέει «Οι ευτυχέστερες στιγμές στην ιστορία της γνώσης είναι όταν γεγονότα που έως τότε θεωρούνταν εντελώς ιδιαίτερα συσχετίζονται ξαφνικά με άλλα από πρώτη ματιά που είναι απόμακρα και φωτίζονται τότε με εντελώς νέο τρόπο». Για να συμβεί κάτι τέτοιο στην ψυχολογία πρέπει να είμαστε πάντοτε πληροφορημένοι και για άλλα πράγματα, Εκτό από το καθαυτό αυτό αντικειμενό μα, αν η σημερινή κατάσταση ψυχολογία μα προσφέρει ένα θαυμάσιο λόγο ή μάλλον μια ανέξοχη ευκαιρία για να επεκτείνουμε την περιέργειά μα πέρα από το περιορισμένο μα πεδίο, δεν θα έπρεπε να προσπαθούμε να δράξουμε αυτή την ευκαιρία. Ένα τουλάχιστον από του οπαδού του Κέλλερ άδραξε πάντω την ευκαιρία και αποτόλμησε το πέρασμα από την ψυχολογία στην τέχνη. Μιλάμε για τον Ρούντολφ Ανχάιμ. Το βιβλίο του. Τέχνη και οπτική αντίληψη ασχολείται με την εικόνα από τη σκοπιά της ψυχολογίας ολική μορφής, της Gestalt. Η ανάγνωση αυτού του βιβλίου μου έχει προσφέρει πολλά. Το κεφάλαιο για την τέχνη των παιδιών μου φάνηκε τόσο διδακτικό, ώστε ένιωσα με μεγάλη ανακούφιση πως μπορώ πλέον να σταματήσω τις ερευνές μου σε αυτό το πολύ συζητημένο πεδίο. Από την άλλη, το βιβλίο του Ανχάιμ λέει λίγα πράγματα για τον ιστορικό τη τέχνη και το πρόβλημα του ύφου. σω ο συγγραφέα πέφτει κάπω να ακολουθήσει τον Ρίγκλι στην αντικειμενικότητά του, να δικαιώσει του πειραματισμού τη τέχνη του 20ου αιώνα, η οποία σε μεγάλο βαθμό θεωρεί το πρόβλημα τη ψευδέστηση απλή προκατάληψη των φιλιστέων. Το γεγονό ότι τα πρότυπα τη πιστότητα και τη αληθοφάνεια αλλάζουν από εποχή σε εποχή, δίνει στον Arheim την ελπίδα ότι μια νέα αλλαγή στο επίπεδο της πραγματικότητας στην τέχνη θα κάνει τα έργα του Πικάσο, του Μπράκ και του Κλέ να μοιάζουν με τα πράγματα που αναπαριστούν. Αν αυτό αληθεύει, δεν αποκλείεται στο μέλλον να δούμε διαφημίσεις για μαντολίνα, κανάτες ή άλλα αντικείμενα που να κινούνται στο νέο αυτό επίπεδο πραγματικότητας. Το βιβλίο του Άιβινς Τζούνιορ «Χαρακτικά και οπτική επικοινωνία» Αποτελεί πικρό αντίδοτο σε αυτέ τι πνευματικέ αναζητήσει. Κατά τον Άιβιν, η ιστορία της αναπαράστασης μπορεί να ενταχθεί στη γενικότερη ιστορία της επιστήμης χωρίς καμιά αναφορά σε ζητήματα αισθητικής. Δηλαδή να γραφτεί μια ιστορία της αναπαράστασης χωρίς καθόλου την τέχνη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα επίσης να μνημονεύσω και το βιβλίο του Αντών Έχρενσβάιχ «Η ψυχανάλυση της καλλιτεχνικής όρασης και ακοής». Η οξυδέρκεια και η τόλμη με την οποία ο συγγραφέας προσπαθεί να εντάξει τα πορίσματα της ψυχολογίας της Gestalt σε ένα σύστημα φροηδικών ιδεών αξίζει κάθε προσοχή και κάθε σεβασμό. Ο Έχρεν Σβάικ δεν κάνει το λάθος να υποτιμήσει τις δυνάμεις που έχει να αντιμετωπίσει ο επιστημονικός νατουραλισμός στην τέχνη. Μας δίνει ενδιαφέρουσες περιγραφές του οπτικού χάους που προσπαθεί να υποτάξει η τέχνη, αλλά δεν αποφεύγει και αυτός κατά τη γνώμη μου την άρνηση να μελετήσει κάποια πειράματα με την αντικειμενική πραγματικότητα, όπως δεν αποφεύγει και την πρόσφυγή σε εξελικτικιστικές ερμηνείε. Τα τρία βιβλία που ανέφερα δείχνουν ότι εκρεμούν κάποια προβλήματα που ζητούν τι λύσει του. Έχοντα ήδη προχωρήσει τη δουλειά μου όταν κυκλοφόρησαν τα τρία βιβλία, δεν μπορώ να ισχυριστώ πω οι κρίσει μου για αυτά είναι ανεπηρέαστε. Έτσι κι αλλιώ, πιστεύω πω τα εν λόγω έργα δείχνουν ότι είναι πιεστική ανάγκη για τον ιστορικό του καλλιτεχνικού ύφου να διαβεί τα σύνορα που τον χωρίζουν από τον ψυχολόγο. Ένα τέτοιο εγχείρημα πιστεύω πως μπορεί να αποδώσει κάτι πολύ περισσότερο από μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις ψυχολογικών πειραμάτων. Ο ριζικό αναπροσανατολισμό κάθε παραδοσιακή ιδέα για τον ανθρώπινο νου δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο τον ιστορικό τη τέχνη. Αυτό ο αναπροσανατολισμό είναι έστω και έμεσα φανερό στην αντιμετώπιση τη παιδική τέχνη από τον Αρχάιμ, καθώ και στι απόψει του Έχρεν Σβάιχ για την ασύνηδη αντίληψη. Έστω και αν ο χαρακτήρα και η σημασία ενό τέτοιου αναπροσανατολισμού συσκοτίζεται κάπω από την αιμονή του στι ιδέε και στην ορολογία μια συγκεκριμένη ψυχολογική σχολή και θεωρία. Οι βασικοί όροι που χρησιμοποιούσαν με εμπιστοσύνη οι καλλιτέχνε, κριτική και ιστορική τη τέχνη, έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό το κύρο του και την αξία του. Έννοιε όπω μίμηση τη φύση, εξειδανίκευση ή αφαίρεση, στηρίζονται στην παραδοχή ότι προηγούνται οι αισθητηριακέ εντυπώσει οι οποίες εν συνεχεία υπόκεινται στην απαραίτητη επεξεργασία, παραμορφώνονται ή γενικεύονται. Ο Καρ Πόπερ αποκαλεί αυτής τη απόψη θεωρία του μυαλού κουβά, ενό μυαλού δηλαδή όπου σωρεύονται τα εστιακά δεδομένα. Έχοντα αποδείξει το αβάσιμο αυτή τη βασική παραδοχή στο πεδίο τη επιστημονική μεθόδου και τη θεωρία τη γνώση, ο Πόπερ επιμένει σε ό,τι αποκαλεί θεωρία του προβολέα δίνοντας έμφαση στις δραστηριότητες του ζωντανού οργανισμού που δεν σταματάει ποτέ να εξετάζει και να έρευνά το περιβάλλον του. Η γονιμότητα μιας τέτοια προσέγγισης αρχίζει να γίνει το ολοένα και πιο αισθητή σε πολλούς τομείς ψυχολογίας. Όσο και αν οι θεωρίες διαφέρουν μεταξύ τους, η έμφασή τους μετατοπίζεται σταθερά από τα ερεθίσματα στην ανταπόκριση του οργανισμού. Ανταπόκριση που είναι αρχικά αόριστη και γενική για να γίνει σταδιακά πιο εξειδικευμένη και σύνθετη. Γράφει ο Γκίψον, «Η πορεία της μάθησης είναι από το αόριστο προς το συγκεκριμένο και όχι από τις αισθήσει προς την αντίληψη». Και ο έλβον Μπέρτα Λάνφι, μιλώντας για την θεωρητική βιολογία, συμπληρώνει, «Η σύγχρονη έρευνα δείχνει ότι πιθανότατα υπάρχουν στην αρχή ανοργάνωτα και άμορφα σύνολα στο πλαίσιο των οποίων συντελείται βαθμιά η διαφοροποίηση». Εύκολα θα μπορούσε κανεί να παραλύσει αυτέ τι φράσει με τι απόψει του Πιαζέ για την νοητική ανάπτυξη των παιδιών ή του Φρόιντ και των επίγονών του για τη συναισθηματική εξέλιξή του. Ακόμα και οι πρόσφατε μελέτε για το πώ μαθαίνουν οι μηχανέ δείχνουν προ την ίδια κατεύθυνση, από το γενικό στο ειδικό. Σε όσα ακολουθούν, επιδίδομαι μερικέ φορέ σε παρόμοιου παραλληλισμού, έστω και αγνωρίζω του κινδύνου που συνεπάγονται αυτοί οι αεραστεχνισμοί και το να μπαίνει κανεί σε ξένα χωράφια. Η προσέγγιση μου αυτή δικαιώνεται μόνο στο μέτρο που το βιβλίο μου θα αποδειχθεί χρήσιμο για την καθημερινή δουλειά του ιστορικού τη τέχνη. Δεν ήταν εύκολο να εντρυφήσω στο θέμα τη ψευδαίσθηση χωρί μια θεωρία τη αντίληψη. Σε αυτό ακριβώ το πεδίο, ο τρόπο σκέψη που ανέφερα αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμο. Το θεωρητικό μοντέλο αυτή τη προσέγγιση, που οι ρίζε του βρίσκονται στον Καντ, στον Εμμάνουελ Κάντ, διατυπώνεται με τον πιο συστηματικό και συνεκτικό τρόπο στο βιβλίο του Von Χάγεκ Η Ιστιριακή Τάξη. Πάνω από όλα πάντως, έχω επωφεληθεί από την αιμονή του Πόπερ στον ρόλο της πρόβλεψης και των τεστ. Στην ψυχολογία, η προσέγγιση αυτή υιοθετείται από τους Τζερόμ Μπρούνερ και Λέο Πόστμαν, που υποστηρίζουν ότι όλες οι γνωστικές διεργασίες, ανεξάρτητα αν παίρνουν τη μορφή αντιλήψεων, σκέψεων ή ανακλήσεων, αποτελούν υποθέσεις του οργανισμού και απαιτούν απαντήσεις με τη μορφή κάποιας παραπέρα Απαντήσει που θα τι επιβεβαιώσουν ή θα τι καταρρύψουν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πόπερ έχει επισημάνει ότι οι επιβεβαιώσει αυτών των υποθέσεων δεν μπορούν παρά να είναι προσωρινέ, ενώ η απόρριψή του οριστική. Δεν υπάρχει επομένω αυστηρή διάκριση μεταξύ ψευδέστηση και αντίληψη. Η αντίληψη χρησιμοποιεί όλα τη τα μέσα για να ξεριζώσει τι επιβλαβεί ψευδεστήσει. Αλλά συχνά αποτυγχάνει να απορρίψει μια ασφαλμένη υπόθεση όταν λόγω χάρη έχει να κάνει με ηλουζιονιστικά έργα τέχνης. Πιστεύω βάσιμα πως μια τέτοια θεωρία της δοκιμής και του σφάλματος για την αντίληψη θα μπορούσε να αποδειχθεί γόνιμη και για άλλους επιστημονικούς κλάδους εκτός από το δικό μου, αλλά δεν σκοπεύω να επιμείνω εδώ ως προς αυτό. Κύριο μέλημά μου είναι η ανάλυση της οικονοπλασία. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο οι καλλιτέχνε ανακάλυψαν κάποια από αυτά τα μυστικά της όρασης μέσω της δημιουργίας και της αναπαραγωγής. Οι Αιγύπτιοι του Αλέν που είδαμε στην αρχή, πριν μπορέσουν να δημιουργήσουν μια ψευδέστηση τη πραγματικότητα, έπρεπε να μάθουν όχι να αντιγράφουν ό,τι βλέπουν, αλλά να χειρίζονται κάποιου διφορούμενου κώδικε σημείων, στου οποίου οφείλουμε να στηριζόμαστε για τη σταθερή μα όραση, ώσπου η εικόνα του να γίνει ένα με την πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, αντί να απαντήσουν στο δίλημα Πάπια ή Λαγό, έπρεπε να ανακαλύψουν το παιχνίδι Τελάρο ή Φύση. Που πεζόταν με ένα σύνολο γήινων χρωμάτων, ικανών από μακριά τουλάχιστον να καταλήξουν σε ψευδέστηση. Καλλιτεχνικό ή όχι, αυτό το παιχνίδι δεν μπορούσε παρά να είναι απόρρια πολλών διαδοχικών δοκιμών και σφαλμάτων. Ω πείραμα, στο πλαίσιο μια θεωρία τη αντίληψη, η ηλουζιονιστική τέχνη παρουσιάζει ενδιαφέρον ακόμα και σε μια περίοδο η οποία την έχει εξοβελήσει για χάρη άλλων τρόπων έκφραση. Με κίνδυνο να αποκαλύψω όλη την μπλοκή από την αρχή, δεν διστάζω να δηλώσω για τον βιαστικό αναγνώστη ή κριτικό, ότι τα συμπεράσματα που υπενήσωμε εδώ εκτίθενται αναλυτικά στο κεφάλαιο 9 του βιβλίου, όπου και επανέρχονται κάποια από τα ζητήματα που θίγω στην εισαγωγή. Κάθε βιβλίο που επικεντρώνεται σε ένα βασικό συμπέρασμα πρέπει να χτίζεται όπως μια αψίδα. Η κλίδα θα είναι σαν να κρέμεται στον αέρα, αν δεν υποστηρίζεται από τους άλλους αψιδόλυθους. Όλα τα κεφάλαια αυτού του βιβλίου στρέφονται κατά κάποιο τρόπο προς το κέντρο του προβλήματος, αλλά και στηρίζονται από τον σκελετό του κτηρίου. Τα όρια της μίμησης που προκύπτουν από το εκφραστικό μέσο και το σχήμα, οι σχέσεις φόρμας και λειτουργίας στην εικονοπλασία και πάνω απ' όλα η σημασία της συμμετοχής του θεατή για την διαλεύκανση των αμφισημειών δικαιώνουν τελικά την τολμηρή πρόταση ότι η τέχνη έχει ιστορία επειδή οι ψευδεστήσεις της τέχνης δεν είναι μόνο ο καρπός της ανάλυσης των φαινομένων από τον καλλιτέχνη αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία για μια τέτοια ανάλυση. Ελπίζω ότι ο αναγνώστης δεν θα κλείσει το βιβλίο σε αυτό το σημείο αλλά θα με ακολουθήσει στη δοκιμή και την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στη φυσιογνωμική έκφραση και ακόμα παραπέρα έως τα όρια της αισθητικής αυτής της γης της επαγγελίας που μόνο φευγαλέα θα μπορέσει να τη δει από Καταλαβαίνω πω οι μακροσκελεί αναφορέ στι θεωρίε τη αντίληψη είναι κάπω κουραστικέ για τον αναγνώστη, που θέλει να φτάνει πάντοτε στην καρδιά αυτού που ονομάζουμε τέχνη. Ωστόσο, πιστεύω πω προκειμένου να συζητηθούν τα ζωτικά προβλήματα τη τέχνη, απαιτείται πάντοτε να ξεκαθαρίσει το ευρύτερο τοπίο. Αυτή μου η πεποίθηση ενισχύεται από όσα γράφει και ο μακαρίτης φίλο μου Ernst Κρι, με τον οποίο συχνά συζητούσα όλα αυτά τα ζητήματα στο βιβλίο του Ψυχαναλυτικέ Αναζητήσει στην Τέχνη. Λέει. Έχουμε πλέον συνειδητοποίησει ότι η τέχνη δεν παράγεται σε κενό αέρος. Ότι όλοι οι καλλιτέχνες έχουν προδρόμους και πρότυπα. Αποτελώντας όπως και οι επιστήμονες μέρη μιας παράδοσης και δουλεύοντας σε συγκεκριμένο πάντοτε πλαίσιο προβλημάτων. Ο βαθμός στον οποίο ελέγχει κανείς τα εκφραστικά του μέσα και η ελευθερία σε ορισμένες τουλάχιστον περιόδους να τροποποιεί αυτό το αυστηρό πλαίσιο αποτελούν προφανώς μέρος μιας περίπλοκης κλίμακας με την οποία μετράμε την επιτυχία. Η ψυχανάλυση από την πλευρά τη, λίγα πράγματα έχει συνεισφέρει ω τώρα στην κατανόηση αυτού του πλαισίου. Η ψυχολογία του καλλιτεχνικού ύφου δεν έχει γραφτεί ακόμα. Το κενό που επισημαίνει σε αυτό το απόσπασμα ο Κρή, δεν πρόκειται φυσικά να καλυφθεί με τα κεφάλαια που ακολουθούν. Το ένιγμα του ύφου μπορεί να απαντηθεί μόνον από την ψυχολογία τη αναπαράσταση. Υπάρχουν όμω οι ανεξιχνίαστε πιέσει τη μόδα και τα μυστήρια του γούστου. Αν όμως θέλουμε κάποτε να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις αυτών των παραγόντων στην αναπαράσταση και κατ' επέκταση στην τέχνη, πρέπει πρώτα να αναζητήσουμε μια απάντηση στα απλούστερα ερωτήματα που θέτει το σκίτσο με το οποίο ξεκινήσαμε την εισήγηση, το σκίτσο του Αλέν.